Καλημέρα, ξαδελφιά. Άντε, αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Wow. Την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Έτσι να τραβήξω και τα εθνίκια κοντά μας. Τα έχω λίγο διώξει, τα εθνίκια. Όχι, πιστεύω τα εθνίκια είναι κοντά μας. Πάρα πολύ. Γιατί γουστάρουν να κουνέσλαμα. Να ψιλοκράζει. Φτάσουμε μια ανάσα μόνο. Μια χαρά είναι. Τρόικα, αδέρφια, τρόικα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Σαλόνικα. Καλημερίζουμε ιδιαιτέρως όσους αυτή τη στιγμή μας ακούνε και πλένουν τα δοντάκια τους. Καλημερίζουμε τους ήρωες κουριεράδες, γιατί περί ηρώων πρόκειται, πραγματικά περί ηρώων. Δηλαδή, αν λέει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης ότι εγώ είμαι ήρωας που έρχομαι εδώ το πρωί και κουνάω δύο κουμπιά, τι να πούνε ρε Σωτήρη Δασκαλάκη κουριεράδες. Το μοναδικό πράγμα πάει γρήγορα στην πόλη. Έτσι, τα παιδιά, και παιδιά προσοχή, έτσι. Παιδιά προσοχή. Προσοχή, προσοχή και προσοχή βασικά στους εποχούμενους σε τετράτροχο. Εσύ περήφανε Μακεδόνα που μας ακούς, εσύ περήφανε Νεοέλληνα, μην κολλάς πίσω από τα δίτροχα. Σεβάσου. Καλημερίζουμε και τους Blue Cab Drivers. Αυτούς που έχουν μεγάλο βαθμό προσφοράς στο να κάνουμε νούμερα ανεβασμένα στην τελευταία μέτρηση στο 10 με 12. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Blue Cab Drivers. Το διαπιστώνω καθημερινά όταν φίλες της συγχωρεμένης της μάνας μου μου λένε «Σε άκουσα προψέ». Στο ταξί. Λέω «Εσύ». Ναι. Πού να με ακούσετε, κύρα Αναστασία, 50, τι λέω, 68 ετών, 70-72. Λέει, Μάριε, πήγαινα με ταξί. Ωραία. Πήρα ένα ταξιτζί, λέει, είδες. Και πήγαινα ας πούμε, λέει, στο Βότσι. Ναι. Μπράβο, ωραία. Να και δικιά μου προσφορά. Τι σε πήρε, 8 ευρώ. Τζάμπα. Από το Αλατίνι, Βότσι, 8 Όχι, ευρώ. Όχι 8 ευρώ, 8 ψωρο ευρώ. 8 ψωρο ευρώ, έτσι, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Τι ωραία, 8 ψωρο ευρώ. Δώσε μου, δώσε 8 ψωρο ευρώ τώρα, ρε φίλε. Και δώσε και 8 στο δασκαλάκι. 8 και 8, 16. 18 έκτου. Λοιπόν, αδέρφια, είναι η Τρόικα. Ναι. Σωτήρης Γαλάκης, ένα πρωινό ακόμη Τετάρτης, είναι εδώ μαζί μας με σκούρο Navy Blue Polo. Παναγιώτης Παπαδόπουλος για τους φίλους Παπαδόπουλας. Ναι. Χρύσανθος Τσαλτίδης για τους φίλους Τσαλτίδης. Αυτό το που φάει τον παχαίνει όμως. Ένας από τους 65 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στη Νότια Ευρώπη. Και φυσικά Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς, χαμίνη του δρόμου και της Χερκίδας, γητευτής των ακριμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτος νοσταλγός απέλες Ευμάριας. Τώρα μάλιστα. Περιμένω μηνυματάκια σας, επικοινωνία SMS προς το παρόν μόνο, FM και NO, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Και δίνουμε ευθύς αμέσως τους δύο διαγωνισμούς της σημερινής εκπομπής. Εξού είναι τρεις, δίνουμε για Άρη. Δύο για Άρης Άρης Χολαργός. Με προπονητή τον Έλληνα Καστρίτζη, πώς τον Καστρίτζη, πώς τον είπαμε. Και εγώ το πετάω το... Δεν χάνει 30 πόντους στη γόνη. Εντάξει φίλοι, το πάλεψαμε. Α, είδα λίγο, πόσο έλειξε. Στο 28. Πλησιάσαμε στου 7 στην τρίτη περίοδο. Πόσο φάνηκε. 96. Δικαιολόγησε τον, φορούσαν ρηγέ ερυθρόλευκα οι άλλοι. Εγώ τον δικαιολογώ. Τι να κάνει. Τον δικαιολογώ. Εγώ είδα, νόμιζα ότι παίζει Ολυμπιακό. Λέω μη χειρότερα, τι είναι αυτό. Στο λόγο μου, το γυρίζει ο άλλο. Δεν ξέρω τι έκανε. Βοήθησε με λίγο Παναγιώτη. Σα έχει και η R3 και η Nova. Μπορεί, δεν ξέρω. Πώ είναι αυτό. Α, η Nova μόνο. Η E3 δείχνει μάτι. Ναι, okay. Ναι, γιατί είχα δει. Και η E3 δεν δείχνει, παιδιά, αφού έχω δει τρέιλερ. Όταν χάνει ο Πάουκ, τα δείχνει και η επανάληψη. Βέβαια, αργιανοκρατούμενη E3, τι να κάνει. Α, τη βλακίσει τώρα. Ζωντανά δεν είμαστε η E3. Ζωντανά, ούτε την ΑΕΚ δείχνει. Ούτε την ΑΕΚ δείχνει. Και στείλαν στο Άρης Πάουκ στα πουλί να κάνει μετάδοση αργιανοκρατούμενη. Την επόμενη φορά η Παουκοκρατούμενη θα στείλει εμένα. Α, νομίζω αυτό το τελευταίο ήταν. Τώρα μα τρίμωξε. Ξέρει το είπε και ξέρει, ναι, και κοίταξε την άλλη. Τώρα μα τρίμωξε. Λοιπόν, αδέρφια, δώστε λίγη προσοχή για να ξεκινήσουμε και με τα κάλαντα που οφείλουμε από ΕΨΕ. Έτσι, του θαλαμοφύλακα. Α, του θαλαμοφύλακα, ναι. Ναι, θα πήγαινε συγκλονιστικά για να τα σβήσω κιόλα. Λοιπόν, όπα, να το. Ήρθε η μηνυματάρα. Αυτά είναι. Πάντα θουβού. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, δίνουμε δύο εισιτήρια τη ματσάρα Άρης Χολαργός. Ναι. Σάββατο απόγευμα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα Κυριακή βράδυ στάδιο Τούμπας, ώρα 7:30. Έτσι, έχουμε θεματάκι με ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Ηρακλής ΕΨΕ άγγιξε το θαύμα, απλά συνεχίζει να ελπίζει σήμερα λόγω του ατρομήτου στη Ριζούπολη. Με την περήφανη Σαντορίνη. Καλό τη Σαντορίνη, την οποία τη λατρεύω, την έχω υμνήσει άπειρες φορές, να προτάξει τα στήθη της, να πολεμήσει για τις Κυκλάδες, να αποδείξει ότι η νταμπλούχος Κυκλάδων μπορεί να κάνει ζημιά στην ομάδα των δανεικών του ΠΑΟΚ. Τι είπες, Χρήστατε? 5-0. Και εγώ κάπου εκεί το βλέπω. 4-5-0. 5-1. Ναι, μ' αρέσει, μπράβο, το εξώφυλλο που λέει: περιμένει τα καλά νέα για να τσεκάρει το εισιτήριο. Λες και στο χέρι του, ας πούμε, ότι την έχει. Το χέρι του. Όχι, σωστή είναι η φράση. Δεν είναι σωστή για αυτή την περίπτωση.
Για να τσεκάρει, σημαίνει ρε φίλε ότι περιμένω, δεν περιμένω σχεδόν τίποτα. Όχι, ρε, περιμένει τα καλά νέα, ναι, για να τσεκάρει το. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Ναι. Του κράζω όλη μέρα, ξέρει. Να θέλει νίκη του Ατρομήτου με τη Σαντορίνη, ρε φίλε. Όχι ναι. Νίκη η ισοπαλία τη Σαντορίνη. Το πα, μπράβο. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε. Σου δίνω μόνο την εισαγωγή, λέει τα κάλαντα του. Να έχουμε και θέατρο, παιδιά. Σήμερα πραγματικά είμαστε πολύ 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 περήφανοι και χαρούμενοι. Το περίμενα αυτό πώ και πώ αυτή την παράσταση, το δεν κάνω πλάκα. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παραστασάρας «Η κάτω από τα αστέρια». «Η κάτω από τον ΠΑΟΚ». Το «Η», έτσι, άρθρο στο πληθυντικό. «Η», όμικρον, «Ιώτα». «Η κάτω από τα αστέρια» του τηλέμαχου Τσαρδάκα με την λατρεμένη, αγαπημένη, μαγική πιτσιρίκα και κουκλίτσα Λίλα Μπακλέση και τον υπέροχο Κωνσταντίνο Μπιμπί. Για παραστάσεις του Κωνσταντίνου πρέπει να έχουμε δώσει τουλάχιστον 3-4 φορές προσκλήσεις, είτε όταν ήμουν μόνος, είτε με τον Σαχισλόγλου, είτε με τον Παναγιώτη. Με τον Παναγιώτη, καμιά απεργία δηλαδή. Λοιπόν, θέατρο Αυλαία, απόψε ώρα 9, μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης για τις πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή πραγματικότητα με φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και την ξέγνιαστη εποχή της αθωότητας. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, τρυφερότητα και απόρριψη με δύο πραγματικά υπέροχους ηθοποιούς, τον Κωνσταντίνο Μπιμπί και τη Λίλα Μπακλέση, που σκηνοθετούν τον εαυτό τους. Σκηνοθετούν οι ίδιοι τους ίδιους. Λοιπόν, Πληθωρογής FM, αφήνεις κενό. Γράφεις δίπλα Άρης, όπως έκανε ο φίλος ο Αστέρης και μας λέει και καλημέρα τσακαλάκια, να είσαι καλά Αστέρη. Καλημέρα Αστέρη. Είσαι ευγενέστατος και τρυφερότατος, καλή τύχη στην κλήρωση. Γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο, όχι Χαζά, όχι Γιάννηνα, όχι Χολαργούς και τέτοια, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά για το Χολαργού τα Γιάννηνα, έτσι είναι ο κωδικός. Άρης, ΠΑΟΚ. Αν δίναμε για Ηρακλή, Ηρακλή. Όταν δώσουμε για Μακεδονικό, θα είναι Μακεδονικός. Λοιπόν, FM καινού, ονοματεπώνυμο, δίπλα Άρης ή ΠΑΟΚ ή θέατρο ή τα δύο και τα δύο ή και τα τρία. Μπορεί να είσαι φίλος του μπάσκετ, να πάει να δεις Άρης Χολαργός, να κερδίσεις και για ΠΑΟΚ, να δεις ποδόσφαιρο ωραίο και να δεις και θεατράκι απόψε στο θέατρο Αυλαία ώρα 9, πανεύκολο έτσι. Πλατεία Χάνθ, στην Τζιμισκή είσοδος, αποστολή στο 54526. 54526. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό θέμα μας προσφέρει, έτσι. Ζωζέ Μουρίνιο, τέλος από United, παίρνει 21 εκατομμύρια περίπου αποζημίωση. Την Κυριακή το βράδυ εμείς θα ξαναφέρουμε το Φέργκη στο λιμάνι. Συνέχισε. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ναι. Ζωζέ Μουρίνιο, ναι. ΠΑΟΚ. Αυτό. Χθες το έβαλα και είχε πολλή κίνηση εκεί που έβλεπα τον αγώνα του Ηρακλέους και λίγο τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. 4 λεπτά ήταν τον ΠΑΟΚ, δεν γίνει παρεξήγηση. Δεν βλέπω μπάσκετ ούτε με τίποτα. Και είδα και 2 λεπτά Ολυμπιακό. Τι έκανε ο Ολυμπιακός? Κέρδιζε 10 πόντους κάπου στην τρίτη περίοδο. Μπαρσελόνα Ολυμπιακός 60-69. Όμως σε λίγο θα βγει φίλος στην Μπαρσελόνα να μας πει ποιοι λείπαν από την Μπαρσελόνα. Στο Παλαού. Πώς λέτε τέτοια? Παλαού Μπλαουγκράνο. Φίλε, το λατρεύω. Από παλιά, μήπως έχει αλλάξει ονομασία. Σωτηρή! Τρελαίνομαι. Παλαού Μπλαουγκράν. Τρελαίνομαι, ονοματάρα. Το ακούω και τρελαίνομαι. Παλαού. Και έχω κι άλλο θέμα. Ναι. Που το είδα, το κουβαλάω 10 μέρες. Ναι. Για ποιον ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ. Ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ τώρα. Για τον Ζιμπίλιο. Για να τον πάρει αυτόν εδώ μελισανίζει, δίνει σε μένα 5 ευρώ να πάω να καθαρίζω, να σφουγγαρίζω. Δεν θα μου δώσει. Για τον Καράσκο. Ότι λέει έκανε πρόταση για τον 30χρονο Βάσκο Χαφ τη Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πόσες φορές τον έχω αναφέρει. Ναι, 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 το πρώτο γράμμα. Ότι, Γιώτα. Ότι ήθελα, αν δεν με λέγανε Σλαμά, να με λένε έτσι. Αχ, πες και το δεύτερο. Ταφ. Το ακούω. Κοίτα, το θα σκάσω το. Ναι. Και άλλη φορά το έχεις πει. Τρεις φορές το τέσσερα. Αν δεν με λέγανε Σλαμά, θα ήθελα. Η του Άσπε. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Η του Άσπε. Ρε ΑΕΚ, Μελισανίδη, ναι. Αν φέρεις η του Ράσπε, ναι. Σαν παίκτης, ναι. Πολύ καλός είναι, εντάξει, ναι, πολύ ναι. Καλός. Βασικός, αλλά δεν σχολιάζω. Πόσο χρόνο είναι, πόσο χρόνο? 30 ετών. 30. Όχι όπως να πάτε 32,5 και ναι. Τον έκανες 31. Δεν έχω καμία καψούρα, ναι, παικταράς είναι. Ναι. Για Ελλάδα δεν σχολιάζω. Ναι. Να έρθει τώρα η Ελλάδα με την ΑΕΚ, θα κάνει κουμάντο στο κέντρο. Ούτε σε άλλες Ευρώπη δεν μπορούν να παίξουν. Η του Ράσπε. Μπράβο. Αλλά θα πηγαίνω την εβδομάδα μία φορά στην Αθήνα, στην προπόνηση, να του λέω καλημέρα η του Ράσπε και να φεύγω. Αυτό. Η του Ράσπε, πεθαίνω. Το έχεις βάλει, λοιπόν, ακούσει το πιο βάσκικο όνομα, ε. Ναι, πιο πεθαίνεις. Ναι. Πιο βάσκικο πεθαίνεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, Αλφα, εσύ που ακούς ΠΑΟΚΤΣΙ, θέλεις το... Σου λέει ο Ιβάν, ρε παιδί μου, μεράκλωσα. Φέρνω το καλό Ιούνιο, τέλη Μαΐου είναι εδώ ο Ζωζέ. Το πάει το πράγμα, τελείωσα. Σου λέει 110 έχω βάλει, θα σκάσω, ναι, άλλα 20. Φέρνω Μουρίνιο. Αλφα, τον θέλεις? Δεν σχολιάζουμε εμείς, ναι. Εγώ και ο Παναγιώτης, περιμένουμε από εσάς. Β, πώς το φαντάζεσαι το έργο? Oh,
Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ. Συνεντεύξη τύπου με Κόλκα. Πώς το, πώς το φαντάζεσαι. Και γάμα. Γάμα. Λοιπόν, αποζημίωση. Ναι. Τον διώχνει, ρε παιδί μου, Ιβάν. Ναι. Του χρόνου. Ναι. Αρχές Νοέμβρη τον διώχνει. Γιατί αποκλείστηκε στα ημιτελικά του πρωταθλητριών. Ναι, του λέει δεν, τίποτα. Δεν μας πέρασε στους ομίλους. Στο πρωτάθλημα μας έχει τέταρτους. Ναι, που κάπως έτσι ήταν του χρόνου το πράγμα. Έτσι. Ναι, ναι. Και η αποζημίωση του είναι, λέμε, δεν θα είναι με τέτοιο συμβόλαιο με τους United Bank. 10 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει αποζημίωση 10 εκατομμύρια ευρώ. Λέει στον Ιβάν, οκ, φεύγω, την αποζημίωσή μου. Έλα, την πάρεις από τον Μόλο. Ωραία. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Έτσι, σε μεσικά. FM κενό. Μήνυμα, αποστολή στο 54526 και τηλεφωνικά μετά τις 11:10 όταν ανοίξουμε γραμμές. Όπως θέλετε το κάνετε αυτό το κάνετε, έτσι. Άμα θέλετε κάνετε και διάλογο μεταξύ Ιβάν και Φέρνη και Μουρίνιο όταν φύγει, ας πούμε, για αποζημίωση. Είναι στην ουσία τρεις ενότητες. Όπως θέλετε. Αν θέλεις Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι την αλήθεια, ρε παιδί μου. Πέλε ο Ιβάν το φέρνω, ρε, σήμερα άκλωσα. Τέλειμα, αρχές Ιουνίου είναι εδώ. Να χτίσει την ομάδα να κάνει να δουλέψει Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ, ναι. Α, τον θέλεις. Β, πώς το φαντάζεσαι το έργο, Ζωζέ Μουρίνιο, στο πηγενικά χίλια δυο έχει. Το πεδίο είναι τεράστιο. Και γάμα, αποζημίωση. Τον διώχνει, ρε παιδί μου, δεν πήγε καλά και τον διώχνει. Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη, να τέτοια εποχή του χρόνου. Να είμαστε γεροί. Και θέλει, λέει ο Ζωζέ, την αποζημίωσή μου. Δεν θα είναι με το συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, 10 εκατομμύρια θέλω. Αυτά. Σωτήρη, κλείσει το χαλί μας. Διαβάζουμε, επειδή αδικούμε τόση ώρα τον Θουβού. Ναι, διάβαστο. Τι 68 και 70 φίλες της συγχωρεμένης της μάνας σου. Αυτές συμμαθήτριές σου είναι. Σ' αγαπώ, Μάριε, καλημέρες. Θουβού, ναι, όντως, λάθος έκανα. Προχθές φίλη της μάνας μου, δεν κάνω πλακά, στο ταξί μας άκουσε, κοντά στα 80-82. Η μάνα μου έφυγε 82,5, παιδιά. Μην, εντάξει, ναι, οπότε, ναι, όντως, καλά λες. Κοντεύουν αυτές για συμμαθήτριες, όντως. Αστέρι το είπαμε, καλημέρα τσακάλια. Ο Παοκτσής, ο 164, τον αγαπάω κάθε μέρα περισσότερο. Καλημέρα, πολύ χαίρομαι όταν ομάδες κάνουν κινήσεις για την επόμενη χρονιά. Χρύσανθε. Τι εννοεί. Γενικά για το ποδόσφαιρο. Κάτι θα γίνει χθες. Για το μπάσκετ. Τι εννοεί. Πες να δω εσύ. Κινήσεις. Α, κοντά σε Αναστόπουλο Άρης. Τώρα το αυτό. Εγώ το ξέρω εγώ αυτό, δεν βλέπω κάτι. Αγόρι μου, διαβάζω. Κοντά σε Αναστόπουλο, ο Άρης κοντά σε Αναστόπουλο. Δεν το γράφει. 164, δεν, sorry, βοήθα. Λοιπόν, λοιπόν. Διάβασε τον Παντελή. Ο 933 είναι ο Παντελής. Ναι. Αχ, να μου νεστία και να πάλευαν να μου βάλουν ερωτικά μπαλάκια Πρίγκοβιτς και Ακπον. Φιλούρες μωράκια. Παντελής, κορντελιό. Όλα τα λεφτά το κορντελιό. Το κάθετε όλο, τι αξίζει αυτό είναι, ρε φίλε. Το αν το πρώτο. Παντελή. Ερωτικά μπαλάκια. Αχ, άλλη μια φορά. Αχ, να μου νεστία και να πάλευα να μου βάλουν ερωτικά μπαλάκια Πρίγκοβιτς και Ακπομ. Και το μαύρο μέσα. Πάντα μαύρο. Για να δώσει διάσταση. Φιλούρες μωράκια, Παντελής κορντελιό. Αυτή... Ξέρω, στείλει πριν πάρα πολύ καιρό, θυμάσαι. Αυτός εδώ θέλει πρωτάθλημα, δηλαδή θα τρελαθώ. Με αυτούς θα βγείτε Ευρώπη του χρόνου. Που λέγαμε αν είναι γκέι και τα λοιπά και το έχει πει και ο ίδιος, γιατί ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Νομίζω. Αυτός νομίζει. Ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε σκύλε. Νομίζω αυτός είναι, ναι. Και νομίζετε ότι Πακορδελιό ότι ήταν. Ναι, Παντελή. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, Παντελή, εσύ είσαι. Αυτό που λέει το σκηνικό ο Παναγιώτης. Στο εύχομαι ολόψυχα. Ναι, νομίζω εσύ. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή και μπαίνει για ΠΑΟΚ. Έτσι, παιδιά. Έτσι, έτσι. Και η Αφροδίτη, σταθερή αξία για θέατρο. Good morning, Manx and Scousers. Κλαίω, Αφροδίτη. Μπράβο, Αφροδιτάκι. Κλαίω. Good morning, Manx and Scousers. Αφροδίτη, τη σύγχρονη. Που σημαίνει είσαι ψηλό Εβερτονάκι, έτσι. Λοιπόν. Πάμε στο χθες, το έστειλε πολύ αργά ο θαλαμοφύλακας, πραγματικά πολύ αργά. Είναι τα κάλαντα, λέει, σου στέλνω, τα κάλαντα του Άρη. Δεν τον λέει Άρη, παίζει με το άτιτλος σε υποκοριστικό, δεν το διαβάζω. Πάμε λοιπόν, χωρίς χαλί. Αχ, δεν έφερα τα τριγωνάκια. Ναι, τα έφερα σήμερα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αρχιμήνια και αρχιχρόνια, ψηλέ μου σέρβοντα γλάρα, στήλτο... Και πάλι στις αράχνες πάω γράφουνε όλες οι φάτνες. Τώρα δε στρίβει ο μαυράι, ο Χρυσανθούλης πως πονάει. Πού θα ξεβρώμιζε η πόλη, μάσπρο, μάσπρο μαυρίνε όλοι. Αγίος Δέλας έρχεται,
όλους σας καταδέχεται. Τζάβε, τζαβέλα επαθοσιώπης, αρκτικό λέξοχνο, ψάχνει πάλι ο Πόπης. Καλημέρα κύριε Πόπη. Ήρθαμε να σας σκίσουμε, πολύ δε θα καθίσουμε. Στην επαρχία λείπει ο Άρης, ζούμε για διπλώμες στο Χαϊδάρι. Τα όνειρα εκδίκηση, μα η άμυνα για λύπηση. Πούτιν γυρνάει ο Δελιζήσης, Γιάννικο, Γιάντικο, τι να μου ζήσει. Ρε το θαλαμοφύλακα. Ο θαλαμοφύλακας ρίχνει με τον πλέον πνευματώδη τρόπο αλάτι σε κυτρινόμαυρες πληγές. Θα το διαβάσω. Α, δεν το διαβάζω άλλη φορά. Άστε να δούμε μετά. Δεν ξέρω το σβήνω μάλλον. Το σβήνω. Θαλαμοφύλακας. Είναι, κυνηγάει πάρα πολύ. Με αφορμή θαλαμοφύλακα, ο Σωτήρης Δασκαλάκης θυμήθηκε τον λατρεμένο ακροατή, τον Φίδη. Ο οποίος μας χαρακτήριζε εμένα και εσένα όταν κάναμε μαζί εκπομπή. Καλημέρα Μαγκαλέλα, καλημέρα Μαγκαλέφα. Καλημέρα Μολάλα. Καλημέρα Μαγκαλέφα. Μαγκαλέφα. Το Φίδη δεν είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι αντιάρης. Έχω μιλήσει μαζί του, λέω συγγνώμη στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Και μου είπε από ρεπορτάζ ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Ένα στοιχείο. Φλουρεντία, τον και για Άρη μου είχε περίπου 30. Ξέρεις τι μου έχει φέρει η Σωτήρη από τέτοιο, από Μιλάνο, στο είπα. Μπρους Σπρίξ στην συναυλία. 3 ώρες και 1/4 με τον αδερφό του ήταν, το Φίδη. Και μου φέρε το τίσερτ. Φανταστικό, με την κιθάρα την όρθια εδώ. Και εγώ σου φέρα κιθάρα. Α, από τη Φλωρεντία ήταν. Με μία διαφορά. Αυτός μου έφερε το t-shirt της συναυλίας. Ξέρω, κατάλαβα. Με τον tour του Σπρίξτιν που έχει μία κιθάρα. Όχι κιθάρα με αμερικάνικη σημαία από τη Φλωρεντία που έχει εδώ στη Βαλαρού του 5 μαγαζιά. Σε ξεφτιλή. Σαν σου λέει, μήπως το πήρες τελικά από εκεί. Πες το. Σε 5 χρόνια θα λέει από τη Βαλαρού δεν μου το έφερες, ρε. Δηλαδή, Σωτήρη, συγγνώμη, μπαίνεις σε ένα σπίτι εσύ. Όχι στο δικό μου. Μπαίνεις σε ένα σπίτι, το δικό μου για χούρ, δεν μπορεί να μπει. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις μια κιθάρα ηλεκτρική, ωραία, στη λάτη. Η αμερικάνικη σημαία, όλη η κιθάρα, οι αστερόες. Ωραία, μπράβο. Διανάπολη. Και σου λέει ο φίλος, ο δικηγόρος, ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνο. Να είναι καλά το μητέρα. Με το κοριτσάκι του. Δύο κοριτσάκι. Πάνο, να είσαι καλά, παλικάρι με τα χέρια. Και σου λέει, Σωτήρη, αυτό το δει. Ναι, το ωραίο, πολύ ωραία κιθάρα. Από πού τη φέρανε. Πες μου, θα πει εσύ, αυτό εδώ μυρίζει Φλωρεντία. Μυρίζει. Δηλαδή, εσύ ισοπεδώνει έτσι. Θα σου λέει, καλύτερα μην βρει τίποτα. Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Την έχω σε περίοπτη θέση. Για το μπουφαλάκι που σου έφερα το τέτοιο. Στο σαλόνι. Της Αγγλίας εκείνο. Εκείνο υποκλίνει. Α, υποκλίνεις εκεί. Αλλά δεν το λες ποτέ. Κατάλαβε. Μου έφερες από Αγγλία κάτι που μυρίζει Αγγλία και το ματιά. Φτού. Τσίπα μηδέν. Με ρωτάνε γι' αυτό. Ναι. Με έχουν ρωτήσει ακόμη και άσχετες νοικοκυρές στο δρόμο. Σόπα. Και εκεί καμάκι. Αυτό. Και με αυτό θα χώσεις. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Προσέξτε λίγο, πάμε στο break. Αλλά νιώθω ότι βατήρια να φέρω και στο Σωτήρη και στον Παναγιώτη κάτι που είδα χθες και πραγματικά δεν υπάρχει. Σωτήρη, κλείσει τη μουσική. Κλείσει τη μουσική για να πάμε στο διάλειμμα κιόλα. Λοιπόν, γυρίζω εψέ, ανεβαίνω το πιπερόν. Ναι, έχω πάρει το φαγητό μου. Μπράβο. Ναι. Και κόβω, λέω, κάτσα πάω από εδώ. Έχω να πάω καιρό από εδώ πέρα μέσα. Mm. Και πάω από το στενό που κάθε Τρίτη γίνεται η λαϊκή. Ανεβαίνω και βλέπω. Πιτακού. Στη γωνία. Όχι. Πιο δάθος, που γίνεται Τρίτη λαϊκή. Και βλέπω, Σωτήρη, στη γωνία του δρόμου η λαϊκή έχει μαζευτεί. Δηλαδή έχουν μείνει 3-4 από τους 50 που έχει τους ανθρώπους που δουλεύουν στη λαϊκή. Τα μαζεύουν. Στη γωνία, στροφή, τάκ, τάκ, στη γωνία του δρόμου, περίπου 2,5 με 3 τετραγωνικά μέτρα χιόνι. Χιόνι. Αν μπορείς εσύ, εξήγησέ το μου. Αυτό και... Κάνα αυτοκίνητο πως πέρασε. Γιατί χθες χιόνιζε, λες, τότε πάνω στο ασβεστοχώρι και στα... Γιατί το αυτοκίνητο έριξε χιόνι σε σχήμα, στο γάμα, στη γωνία, όλο έριξε χιόνι. Μπορεί και να είναι, μπορεί ποιο να... αυτοκίνητο, βρε. Λαϊκή είχε, σου λέω. Μακμπούφεν, λαϊκή είχε. Τι μας τα φύφεγαν. Απίστευτο. Αυτό που λέμε τοπικές χιονοπτώσεις. Μπορεί κάποιος να σταμάτησε. Αυτό σου λέει, άνοιξε πόρτα μπαγκάζ, άνοιξε καπό, τίποτα και να φύγει. Δεν μου λες, αν μιλάω σε ηλίθιο, πες μου, ναι, μιλάς όρι. Μιλάς σε... Να βρούμε τη λύση. Λαϊκή σου λέω είχε, είσαι βλάξ. Είχε λαϊκή. Και τα μάζεψαν οι άνθρωποι. Πού το αυτοκίνητο, ναι. Ωραία, πού βγήκε το αυτοκίνητο. Πάνω στη λαϊκή, στους πάγκους. Σου λέω, όταν πέρασε εγώ, τα μαζεύαν οι άνθρωποι. Ξύπνα. Ναι, δεν ξέρει πότε έγινε αυτό. Το χιόνι φαίνεται όταν λιωμένο. Χιόνι, φρε, χιόνι, αγόρι μου. Χιόνι. Χιόνι, κάτω. Μπορεί να μάθει κάποιο, αυτοκίνητο, φίλε. Να άνοιξε κάποιο πορτμπαγκάζ, κάνα τέτοιο. Αυτό σου λέω. Και να φύγει το χιόνι κάτω. Πού είναι το περίεργο. Όχι, μιλάμε παιδιά για βλάκα. Εγώ είμαι βλάκα. Δεν μόλτερ. Βρε, είσαι λαϊκή, σου λέω. Είσαι πάγκο εκεί. Μαναβικά, λαχανική, ρούχα. Λουκάνικα, τυροκομικά.
Είσαι φελός. Πιο πάνω είδες αν έχει. Ψάρια, φρούτα. Πιο πάνω είδες αν έχει χιόνι. Τι... Ανέβηκα όλο το δρόμο, αγόρι μου. Συνεφάκι μικρό, τι ήταν. Τι ήταν. Το πικ... Παραγμα... Έχω τρομάξει. Μπες το ίντερνετ, βγάλε το στα τέτοια, στα 10 παράξενα του κόσμου. Αν είχα κινητό, πόσο, βγάζει. Πόσο ύψος περίπου. Τόσο. Ο προσβλητικότατος. Παιδιά μου δείχνει το μόριο. 5 εκατοστά. 5 εκατοστά, να άντε, το είπα. Χιόνι. Άντε. Χιόνι. Α, αυτό. Πραγματικά δεν το έχω σωμάτα ξαναδεί. Μέσα στην πόλη. Είδες πιο πάνω, το παρατήρησε δηλαδή και δεν είδες πιο πάνω, α πούμε να έχει. Ναι, τόσο πατήσατε. Μάτια μου, ανέβηκα όλο τον δρόμο, σου λέω. Μόνο εκεί. Δεν είμαι βλάκας. Περπάτησα. Αυτό σου λέω. Το πιο πιθανό, ρε φίλε, μπορεί να πέρασε πιο νωρίς. Μπορεί όταν συνόταν η λαϊκή. Να πέρασε κάποιο. Θα είχε λιώσει. Θα είχε λιώσει. Η λαϊκή στην τέξη το πρωί. Ξύπνα. Ξύπνα. Πάμε σε break. Αχ. Που λες, Σωτήρη, βλέπω τον Ηλία προχθές. Τον ψηλό. Μου λέει, είδες τη live ετοιμάζω, ε. Λέω, τα βλέπω, ρε Ηλία. Τα βλέπω, τα ακούω. Τα κάνω, τα ράνω, τα δείχνω. Σεμπάστιαν θα φέρεις. Τον κυνηγάω, λέει. Τι να κάνω, ρε φίλε. Τον έχω πάρει, λέει, στο κατόπι. Τον κυνηγάω. Λέω, κανόνισε ο δικός μου. Λέω, είναι λιπόθυμος. Είναι έτοιμος. Λέω, να βάλει και περούκα, λέω, για να έρθουμε. Λέει, τον κυνηγάω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Βοηθήστε, λέει. Και εσύ λέω, τι να βοηθήσουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είπα, όσο και στον αέρα το είπα, ότι άμα έρθει, το είπα. Τι να κάνω και γίναμε ρεζίλη, γίναμε σοου. Λοιπόν, τρώει κανομένη δυνατή. Εδώ είμαστε. Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμής ή Ασλαμάς. Σωτήρης Δασκαλάκης. Ο άνθρωπος που βλέπει χιόνι. Ναι. Ναι, το μήνυμα που ήρθε μετά. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος και... που βλέπει χιόνι σε δύο τετραγωνικά. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Τρεις ζωή να έχουν. Δύο εισιτήρια για το Άρης Χολαργός. Για να δείτε τον νέο Άρη του Γιάννη του Καστρίτη. Του, από ό,τι διαβάζω, τέταρτου νεότερου coach στην ιστορία του μπασκετικού Άρεως. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννηνα. Για να ακουστεί και πάλι στη συνέντευξη τύπου το Fuck me, crisis, what crisis. Αν ο Ρασβάλλον Τσέσκου ήταν βρετοναθρεμένος, αλλά και crisis, what crisis. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα απόψε της Παραστασάρας ή κάτω από τα αστέρια. Με την κουκλίτσα Λίλα Μπακλέση και τον κούκλο Κωνσταντίνο Μπιμπή, πάνω απ' όλα πολύ καλούς ηθοποιούς. Πραγματικά αξίζει. Τον Κωνσταντίνο το θυμάστε πολύ από την Ακρίδα, την περίφημη Ακρίδα που είχε κάνει 800 sold out σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ ή θέατρο, αποστολή στο 54526. Είχες πάει στην Ακρίδα, σήμερα. Το έχω δει. Άστο. Όχι. Είχες πάει στην Ακρίδα. Το έχει δει, νομίζω αυτό. Ο Σωτήρης νομίζω ήθελε να πει, δεν μπορούσε να πας στο Κολοσσέο που ήταν μια χρονιά στο Κολοσσέο. Πότε ακριβώς. Αυτό έχει μια δεκαετία, οκταετία. Οκταετία. Αλλά έκανε 800 sold out. Παραστασάρα. Ξανανέβηκε, ξανανέβηκε. Απλά οι τρεις στους τέσσερις δεν έχουμε πάει. Αυτό θα ψάχνει πολύ. Δεν είσαι τώρα κριτήριο. Στο χώρο του θεάτρου, το οποίο είναι φανταστικό. Το παιδί κάνει τρελά πράγματα. Και θα σου αρέσει πολύ. Την ξέρει τη Λίλα Μπακλέση. Τη Λίλα την ξέρει. Θα μπορούσε να είναι κόρη σου. Ξέρω επίσης ότι πριν από λίγο. Ναι. Υπήρξε ανακοίνωση για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή Θανάση Τζίλου. Θανάση Τζίλου. Του Λαρισαίου το παιδί, το παλικάρι. Μου αρέσει πολύ το παιδί αυτό. Σαν παρουσία. Σαν παρουσία, ναι. Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί για ποιο λόγο ξυλοφορτώθηκε. Έπαιζε και μπάλα ο ίδιος το παιδί. Ξυλοφορτώθηκε από τέσσερις κουκουλοφόρους. Αλήθεια, το καταδικάζουμε. Αν συνδέεται δηλαδή με το χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι. Πάντως το τελευταίο του παιχνίδι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Το τελευταίο του ποιο ήταν? Ξάνθη Ολυμπιακός. Μάλιστα. Με τις δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά, τις τοποθετήσεις. Το 1-1, έτσι. Αυτό, ναι. Κωνσταντινέας. Και. Τι. Θα γίνει βουλευτής και ο Τζίλος τώρα, τι. Θα γίνει βουλευτής. Who knows. Συγγνώμη, πού έγινε το περιστατικό, στη Λάρισα? Στη Λάρισα, έξω από το σπίτι του. Περίμενε. 9 το πρωί. Τι λέω. 9 το πρωί σήμερα τώρα. Γι' αυτό δεν. Συγγνώμη, δεν το. Φίλε, συγγνώμη. Να, το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Το βλέπω. Κουκουλοφόροι και ωραία πράγματα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία πράγματα όμως και στην εσεμιέρα του Λίμπερο. 9-33 είναι αυτός μάλλον. Δεν κατάλαβα. 164 πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Ναι. Θα πάρουμε ένα-ένα. Θα σου πω εγώ τι εννοεί. Ναι, ναι. Κάποιος του είπε κάτι. Ο Καρυπίδης έκανε αυτό. Ναι. Μήπως λέει για τον μπάσκετ. Και καλά, ότι πας για Α2 και έφερε ένα προπονητή άπειρο. Μήπως λέμε, μήπως. 164. Προσπαθούμε να στο μυαλό του. Άπειρο Α1 είναι τόσα χρόνια και. Τον έκανε. Βλέπω το παιδί, εντάξει. Ναι. Και είναι και καλός προπονητής. Και γνωστή μορφή. Και γνωστή καλός μορφή. Και γνωστή μορφή. Λοιπόν, το βασικό μας θεματάκι για σήμερα. Πέρα από το χιόνι, αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι αν... ο Τζίλος. Είναι. Ο Τζίλος.
είναι ο Τζίλος, είναι το αν θέλεις, εσύ που μας ακούς και είσαι παοκτσής, τον Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ. Αν τον θες. Τον έχεις. Β. Πώς το φαντάζεσαι το έργο, Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ. Ξυλώνεται ο Ιβάν και τον φέρνει. Αγοράσει. Τον φέρνει ο Ιβάν το καλοκαίρι. Αρχές Ιουνίου είναι εδώ. Δεν έχει πολλά λεφτά. Ναι. Τώρα. Τι τώρα. Έχει πιο πολλά λεφτά. 26 εκατομμύρια αποζημίωση πήρε. Μην έρθω αύριο και μάθω. Και ο Γκάλης έχει πιο πολλά λεφτά, ρε φίλε, από τον τέτοιο. Μην έρθω αύριο. Εγώ ακούγομαι, φίλε. Μας έχεις ανοιχτούς. Καρυπίδη. Μην έρθω αύριο. Φέρε συνέτερο το Ζωζέ. Μην έρθω αύριο το πρωί και πει ο Παπαδόπουλας. Ο Χρήστος Ζωζέ έρθει κάτι κουκουλοφόρη 9 η ώρα στο βαθύλο απ' έξω το σπίτι του. Έχει δεχτεί ο Χρήστος τέτοια πράγματα, φίλε. Εσύ κουκουλοφόρους. Όχι, κουκουλοφόρους κανονικούς. Χωρίς κουκούλες. Ναι. Άσβερκους. Αλλά σε είδαν και φοβήθηκαν και φύγαν, τι έγινε. Όχι, την πάνε διαφωνία. Όχι, έβγαλε ο κουμπάρος στην καραμπίνα και. Μα είσαι αλητία. Καραμπίνα. Άρα δεν μας έστειπε τόσο. Η μπερέτα. Πώς άρα μας σου στείλω εγώ 4 κουκουλοφόρους αύριο το πρωί, θα βγει ο κουμπάρος με την καραμπίνα. Και ένα κουκουλοφόρο να μου στείλεις. Μπερέτα του βαθύλακου. Εγώ δεν δέρνω. Στο βαθύλακο να μου στείλεις. Ο μπερέτας 3 ήταν. Άκου λίγο. Κυνηγούσε τσόφλια. Πώς θα λέγανε τα τέτοια πουλιά. Και ένα να μου στείλεις, φίλε. Και ένα κουκουλοφόρο να μου στείλεις, θα μασίσω. Συγγνώμη, στον βαθύλακο μένεις ή στο Wisconsin, φίλε. Τι είστε όλοι με καραμπίνες, ξύλα. Ο ταπαγόρευσης του Σικάγου. Τι να κάνουμε. Οι κλέφτες. Τι λέει για τον βαθύλακο, το μικρό Σικάγο, έτσι. Οι κλέφτες δεν πατάνε, τι γίνεται εκεί πέρα. Κατάλαβα γιατί δεν ακούω, γιατί δεν έχεις δει τα ακουστικά μου. Είναι ένα θέμα αυτό. Δώσε το ρε φίλε, εδώ στο μόνο πάνω. Δεν πρόκειται να μην τραβάς. Γιατί συνήθως οθείς. Λοιπόν, και το γάμα. Τελευταίος πάντως επίδεση από κουκουλοφόρους δεν έκανες εσύ. Μπράβο. Περίμενε. Όχι κουκουλοφόρους. Φωτογραφία. Φωτογραφία. Βγάλτε αυτό. Φωτογραφία. Και γάμα. Ανάτος. Σαν καλόγερος φίλος του Ρομπέτο Δασόνιζε, ρε φίλε. Κάτσε να επιτεθώ. Λοιπόν, και το γάμα. Δίνει ο Ιβάν, ζητάει ο Μουρίνιο, τον διώχνει ο Ιβάν και ζητάει ο Μουρίνιο την αποζημίωση. Έλα, μπορεί η Πορτογαλέζα γάμου να πληρωθεί. Να. Λέμε, ας πούμε, 10 εκατομμύρια ευρώ. Πώς το βλέπεις αυτό το έργο? 10 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από τον ΠΑΟΚ, ο Μουρίνιο. Πώς το βλέπεις το έργο? Έτσι, σχολιάζεις. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Εδώ λίμπερο, εδώ λίμπερο. Οδός αφήσου, αριθμός 0. Υπάρχει και το ντοκουμέντο. Επειδή ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ τα λέει σωστά, τα λέει έτσι όπως πρέπει, δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους. Όχι ρεπόρτερ. Ο συνάδελφος. Ο εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Διάβασε, μην τον οδηγείς το 9:33. Βέβαια, ναι. Το πάω κάτω λίγο. Μην το κάνεις ένα νέο σημάρι. Βάλω το έτσι να. Σωστό. Ναι, με ρίφερε. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Θουβού το παραδέχομαι. Κάθε μέρα με ό,τι θέμα βάζουμε ασχολείται και το σχολιάζει. Λέει λοιπόν, θα ήθελα τον Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ μας μόνο και μόνο για να κάτσω μία ολόκληρη μέρα μαζί του, μπορεί και παραπάνω, και να μου λέει ιστορίες από τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο Ζωσέ ήταν βοηθός του για χρόνια, λέει ο Θουβού. Ξεκίνησε σαν μεταφραστής του, διερμηνέας του, και μετά είναι κάτι σαν βοηθός τα τελευταία χρόνια. Σε παραδέχομαι, πραγματικά με συγκινείς. Ο Θουβού που είναι ΠΑΟΚτσής λέει τον θέλω μόνο και μόνο για αυτό. Εσύ που μας ακούς και είσαι ΠΑΟΚ, τον θες τον Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ? Και γενικά όλοι οι άλλοι εσείς, πώς βλέπετε το κεφάλαιο Ζωζέ Μουρίνιο στον ΠΑΟΚ? Και τι θα γίνει σε περίπτωση που θέλει να πρέπει να πάρει αποζημίωση? Εκεί, πώς το βλέπεις το έργο? Okay. Άλλο με απασχολεί, αυτό με το χιόνι που είπες, ρε Μάριε. Εσύ, πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό, το κατάλαβες? Να το ρεπορτάζ εδώ πέρα. Κουκουλοφόροι έστησαν το πρωί. Διαβάζουμε όπως γίνεται η είδηση, έτσι. Όπως γίνεται η είδηση, μην γίνει παρεξήγηση, δεν είναι κάτι δικό. Όχι, υπάρχει και ανακοίνωση. Ναι, κανείς. Κουκουλοφόροι έστησαν το πρωί ενέδρα στον διεθνή διαιτητή Θανάση Τζίλο, τον ξυλοκόπησαν με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Άλλο ένα κρούσμα Κολομβίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωτήρι, βάλ την ανακοίνωση, διάβασε την ανακοίνωση. Κατέβα προς τα κάτω, το άλλο, με τον άλλο. Με ποιον άλλο? Δαφνό, Στεφάνο. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Έλα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Τι, εγώ έχω μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Α, αυτό είναι γνωστό ότι έχει συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Πώς έχει ο Μάριος, κατάλαβες? Ναι, ο διεθνής. Γενικά δηλαδή είμαι με δύο μέσα στο στούντιο που συμπαθείτε τον Ολυμπιακό. Τράνε. Εδώ, λοιπόν, ανακοίνωση για το θλιβερό περιστατικό εξέδωσε και η ΕΠΣ Λάρισας. Την διαβάζουμε. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας, Δημήτρης Μπουχλαριώτης, με δήλωσή του, ανοίγουμε εισαγωγικά,
εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη και ανεπέσχυντη επίθεση στο διαιτητή της Ένωσής μας, κύριο Τζίλο Αθανάσιο. Τέτοιου είδους πράξεις είναι καταδικαστές και προκαλούν σοβαρούς και ανεπανόρθωτους τριγμούς στα θεμέλια της διαιτησίας του ποδοσφαίρου και εν γέννη της κοινωνίας μας. Η ΕΠΣΝΛ εκφράζει την συμπαράστασή της προς την οικογένεια του κυρίου Αθανάσιου Τζίλου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αναβάλει όλα τα πρωταθλήματα για το προσεχέ Σαββατοκύριακο απέναντι σε αυτούς που δεν θέλουν το καθαρό ποδόσφαιρο και την αμερόληπτη διαιτησία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο τραμπουκισμός και η αλητεία δεν θα περάσουν. Αυτή είναι η ανακοίνωση, έτσι, της αναλάβει η αστυνομία Λάρισας. Για να καταβαλή, μην λέει ο καθένας στο μακρύ του και το κοντό του. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι είδες, κατάλαβα μωρέ. Αυτό που κάνουν είναι αλητεία με τον Μουρίνιο. Να τον πεις απάτη πριν 10 χρόνια όταν μεσουρανούσε. Όχι τώρα, όχι τώρα. Ναι, όντως, λέει, σε παραδέχομαι. Ναι. Ναι. Σε παραδέχομαι. Είναι, βλέπει τίτλο Παναγιώτης το άρθρο «Το τέλος της μεγαλύτερης προπονητικής απάτης της τελευταίας οκταετίας». Αν ο δημοσιογράφος που το γράφει τα έλεγε αυτά και πριν από 10 χρόνια. Πάμε πάσο. Τότε πάμε πάσο. Ναι, τότε πάμε πάσο. Έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε με τα δικά σας μηνυματάκια. Έχει προκαλέσει ένα ενδιαφέρον το θέμα με το χιόνι, το οποίο είδα χθες στην γειτονιά μου. Να σου το πω γιατί ήμουν έξω, Χρήστατε. Διάβασα Αντώνη Κασάνδρου. Έχουμε πολλά μηνύματα. Έχουμε πολλά μηνύματα, ναι. Μπούντου, λέει ναι. Εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο. Καλημέρα. Ναι, 007. Λατρεμένος, Παοκτσάκη. Καλημέρα στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται και όλα γίνονται. Η αλητεία με την Μπούντου συνεχίζεται. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Είναι η μόνιμη αποδός του. Ελπίζουμε η Μπούντου να επιστρέψει κάποια στιγμή και εμάς μας λείπει, πίστεψέ μας. Νομίζω. Θα τέριαζες με την Μπούντου. Mm. Αλλά η Μπούντου φοβάμαι πως κοιτάει προς άλλη κατηγορία από ό,τι εσύ. Είσαι ωραίο παιδί, πολύ στιλάτο, μου άρεσες πάρα πολύ. Για να έχεις ελπίδες, φάε μάτος ψάρι. Στο βυθό. Ναι. Έτσι. Στο βυθό. Στο Γιώργο. Είδες στο Γιώργο. Όλα στην εκπομπή. Παρκάρεις και αυτοκίνητο και παιδί. Έτσι, καλημέρα, παιδιά. Από τον ασπρόμαυρο, παρένθεση, χιονισμένο, κλείνει παρένθεση, Σοχό. Not. Είναι ο 275 που τελευταία στέλνει πάντα μηνύματα. Χαιρόμαστε να ακούμε από Σοχό, μας στηρίζει ο Σοχός. Σχολιάστε τον πρωινό ξυλοδαρμό του διαιτητή Τζίλου από γνωστούς άγνωστους. Το καταδικάζουμε αυτό. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λέει καλημέρα, παιδιά. Μπαίνεις για θέατρο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δύο διπλές είναι. Είναι παραστασάρα. Άλλο θυμήθηκε αυτό που είπες για τον Νίλσεν. Ναι. Είναι παραστασάρα, παιδιά. Αυτό που δίνουμε, έτσι, ή κάτω από τα αστέρια. Παραστασάρα. Και με Λίλα Μπακλέση, να σας πω κάτι. Πήγα πριν από ένα περίπου χρόνο, 1,5, στο Μέλινα Μερκούρι, την βλέπω και κάθομαι ενώ ήμουν κουρασμένος, πηγαίνω στα καμαρίνια και της λέω, θα σου πω κάτι στα ίσα μπροστά σου. Λέει, σας ακούω. Λέω, μίλα μου στον ελληνικό. Λέει, σε ακούω. Άιντε πολλάρα, άιντε πολλάρα, καβάλα. Ποια Θεσσαλονίκη, ρε. Ποια Θεσσαλονίκη. Εκεί το παίξεις λίγο έξω, να πεις ένα είμαι, δεν είμαι δύο. Ναι, δεν έχω διαδική υπόσταση. Της λέω, δεν σε πολύ πίστευα γιατί όλο αυτό το σμπρωγμένο από την τηλεόραση και το σχετικά εύπεπτο και φτηνό τηλεοπτικό δεν με συγκινεί. Αυτή η ανακρίνηση. Αλλά σήμερα μου έκανες να υποκληθώ. Πάτα στα πόδια σου, πιτσιρίκα είσαι, πριν 1,5 χρόνο, Παναγιώτη. Δεν παίζει την κοπέλα. Ναι. Που εγώ είμαι, λίγο αυτά με τα τηλεοπτικά αστεράκια είμαι στραβωμένος. Και δεν μου λέει κάτι. Ναι. Περιμένω. Ξέρεις. Άσπρος ποπός, μαύρος ποπός, ναι. Στο live φαίνεται. Στο και ο ηθοποιός στο σανίδι. Τώρα, το ότι θες εσύ βρεγμένη σανίδα δεν έχει σημασία. Τηλεόραση, ναι. Ακόμη και σινεμά, ναι, κάνω κι εγώ. Ναι. Και ο Τσαλτίδης κάνει. Άκουλη. Γιατί ξαναπάμε το γύρισμα ξανά, ναι, ξανά, ναι, ξανά. Ναι. Ανέβει πάνω στη σκηνή μου ο Τσαλτίδης. Ναι, ζωντανά. Έτσι. Θα πάθει κακάκια. Σοκ. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό θα πάει στο Χαριλάου. Είναι αλλιώς. Εντάξει, εδώ πέρα. Δεν λέει τίποτα τώρα. Λοιπόν, δύο διπλές για την παράσταση «Η Κάτω από τα Αστέρια» απόψε, ώρα 9, θέατρο Αυλένη, πρεμιέρα με Λίλα Μπακλέση και Κωνσταντίνο Μπιμπί. Καλά, για Μπιμπί δεν σχολιάζω, το παιδί το λατρεύω. Και δύο εισιτήρια Άρης Χολαργός, πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννηνα. Το μήνυμα του 933 που λέει. Ναι, λέει, καλά λέει ο Παναγιώτης, εγώ είμαι, λέει, τάβλες. Μωράκι, ήθελα να στείλω όταν έλεγες ότι φίλησες το μαλλί του Δανού. Τι τον θες αυτόν? Εγώ θα σου φιλήσω τα κάτω μαλλιά. Παντελής Κορντελιό. Έχει μαλλιά κάτω. 1960. Σωτήρι, εδώ δεν ήσουν. Με σένα το λέγαμε. Με τον Ήλσεν, με τον Δανό. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Παιδιά, δεν έχω φιλήσει ξανά τέτοιο μαλλί. Α, τόσο απαλό, τόσο πλούσιο μαλλί σε γυναίκα. Και οι πιο πολλές που είχα ήταν ξανθοκάστανες. Ναι, ναι. Στη ζωή μου. Η μία. Άλλοι είχαν μαυροτσούκαλα. Ναι. Καλημέρα.
Κατευθείαν, ρε φίλε. Έτσι, μαγεριά. Καλημέρα. Μαρίε, σήμερα προβάλλετε από την κινηματογραφική λέσχη το Merry Christmas, ταινία του 2005 σχετικά με την άτυπη ανακοχή στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου λόγω των Χριστουγέννων του 1914. Πάει ο κόσμος ας να πάει. Ας πάει, συγγνώμη, εγώ πράγμα, Παγκοσμίου. Ας πάει ο κόσμος να την δει, μήπως και τον αγγίξει το πνεύμα των Χριστουγέννων, αν τέλος πάντων υπάρχει. Αντώνη Κασάνδρου, νομίζω την έχω δει, δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Από καρδιάς. Αγόρι μου, δεν υπάρχει εσύ. Μπράβο. Αν ήταν έτσι όλοι οι παοκτσίδες, ναι, ίσως και εγώ να γινόμουν για δύο λεπτά πάω. Ίσως. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Ρωτάει τον Αυτάκι ο Αριανός. Ναι, ναι. Ρώτα τον Χρήστα τι έγινε με τα εισιτήρια, λέει, του Άρης Μπόκα. Το Άρη ΑΕΚ. Άμα είναι να ψωνίσουμε από την μπουτίκ. Είχαν πει ότι αν δεν, τα, όσοι πήραν εισιτήρια θα, δώσουν, θα πάρουν τα λεφτά. Όχι, είπαν ότι τα έσοδα από εκείνο το μάτς θα πάνε στους πυρόπληκτους. Για τον μπάσκετ λες. Στο ποδόσφαιρο. 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 Το καλοκαίρι. Ένα φιλικό που δεν έγινε. Ναι. Δεν είχα φύγει. Από εκεί και έπειτα δεν έχουν πει κάτι άλλο. Ναι. Παιδιά, για το Σιόνι αυτό, γιατί ήταν έξω ο Χρυσάτος. Τώρα, παιδί, αν κάποιος θέλει να τα πάρει, προφανώς πρέπει να επικοινωνήσει με την ΠΑΕ. Ναι. Να μην πάνε στους πυρόπληκτους, να πάνε να τα πάρει πίσω. Τι έγινε χθες. Γυρίζω, φεύγω, Χρύσανθε. Ναι. Φεύγω από το. Πάω για το σπίτι. Ναι, πάσα από το σπίτι. Φεύγω από το πιπερόν και πάω στο σπίτι. Ναι. Και περνάω από ένα δρόμο ρε, που είχε μόλις είχε τελειώσει η λαϊκή. Τα μαζεύανε. Έχουν ναι. μείνει από τους 50 ανθρώπους, 3-4 σπάγκοι. Μαζεύουν οι άλλοι. Μήπως έστριψε καμιά ρίγανη. Και έχει. Αυτό δεν το έχω μάτα ξαναδεί. Το είδα στο πήλιο στο ραντάρ, αλλά εκεί ξέρω γιατί δεν έβρισκε ο ήλιος σε μια στροφή του, ναι. του δρόμου που πάει προς την κορυφή του πηλίου. Έχει περίπου 3 τετραγωνικά μέτρα χιόνι. Στο γάμα, σε μια στροφή. Μαρία. Στις λαϊκές. Στα ψάρια πάντα έχει πάγο. Άρε μούρλα. Άρε μούρλα. Και εγώ πήρα κάτι αλκοφρεμό στο προχωρήσω στο κεφάλι μου και δεν το αρζάμε γυλαίκο. Κατάλαβες. Είναι λαϊκή Μάριε. Είχαν τα ψάρια πάνω. Τόσο χάσο. Στον δρόμο. Ποια βλάκα βλάκα σταμάτα ρε βλάκα. Ευλάκα. Τόσο μου. Ευλάκα εσύ. Στον δρόμο κάτω ήταν ρε κορέ. Τέλειο ρε κατηγορία. Τι κάνανε. Το πετάξανε τον πάγο να λιώσει κάτω. Το πετάξανε. Χιόνι λέει και ψάχνω εγώ. Τελειώσανε. Πούλησε τα ψαράκια ο άνθρωπο. Έριξε κάτω τον πάγο όπως κάνουν πάντα. Εκεί πέρα είχε είδες άμα είχε και ένα τέτοιο να πάνε τα νερά. Όχι, κλεισμένο χιόνι ήταν γεμάτο. Χιόνι, ναι, μου γίνανε και τέτοιο. Βάλανε και καρότο και τέτοιο. Μήπως μύριζε και ψαρίλα για θυμίσου τώρα. Όχι, για γίνε λίγο CSI. Όχι, καθόλου. Κάναμε ένα Άγιο Βασίλη, μύριζε ψαρίλα όμως. Ωραία, έγινε. Μετά από χρόνια μάθαμε για το μόριο του Μάριου ότι είναι 5 εκατοστά. Χαχαχα, καλημέρα Μάρι, καλή σας μέρα παιδιά. Είπα 5 εκατοστά, τόσο είπα το μπάγο και λέει. Το συμπάτιο. Καλημέρα 503, σε λατρεύω. Πάμε break. Back to studio, εδώ είμαστε. 107.4. Κοινός λίμπερο της καρδιάς σου, κοινός τρόικα της καρδιάς σου. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί. Τσαλτίδης, Απαδόπουλος, Σλαμάς. Τα μηνύματα σήμερα, ρε φίλε. Χορηγή. Έχει καθίσει λίγο διαγωνισμοί. Καθίσανε το πάνω, το σπιντάρουμε πάλι, δεν τίθε θέμα. Όχι, εννοώ ότι πολλά μηνύματα. Ναι, ναι, όντως. Η φωτογραφία από την επίθεση που έχει δεχτεί ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι. Έχει ανεβεί, είναι στον αέρα. Είναι τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook του Λίμπερου, της καρδιάς μας. Πραγματικά συμπονούμε, Παναγιώτη. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Μπείτε και σχολιάστε, αλλά μην ξεχνάτε είναι σε μιέρα μας. Και, έτσι? Και είμαι σεμνός, δεν είμαι εριστικός. Τρέχουν... Βρήκατε, λέει, κυριούλη και τον χτυπάτε. Θα τον περάσανε, λέει, άλλος για τον τζίλο. Απίστευτο πάντως είναι αυτό, πέρα από την πλάκα. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι ο διαιτητής. Ανάλογα με το τι σφυρίζει τις Κυριακές, αν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε αστυνομία εμείς. Απλά η δραστηριότητά του είναι αυτή. Μπορεί και να είναι κάτι προσωπικό, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι εγκόμενα, ναι. Δεν ξέρεις. Αλλά σου λέμε, αν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιος δεν του αρέσει η διαιτησία, να πάει το δέρνει. Εντάξει. Δεν θα είχαμε διαιτητές. Σχεδόν. Λοιπόν, από το εξωτερικό. Τρέχουν τρεις διαγωνισμοί. Πάμε λίγο σπιντάτα, παιδιά, γιατί θα βγει ο κόσμος τώρα σε λίγο. Τρεις διαγωνισμοί, έτσι. Δύο εισιτήρια. Άρης Χολαργός μπάσκετ. Σάββατο απόγευμα. Πέντε εισιτήρια. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα Ματσάρα. Τα Γιάννινα χθες φτάσανε μισή ανάσα από το να αποκλειστούν από τον Ηρακλή. Μεγάλη εμφάνιση του Ηρακλέους. Αυτό ξεκάθαρα είναι έργο του Τάσου του Κατσαμπή. Και το έχω βασικό θέμα για σήμερα. Ηρακλής είσαι, δεν πεθαίνεις ποτέ και συνεχίζεις. Κάτω από τη βροχή, ο Τάσος ο Κατσαμπής έδωσε μήνυμα ζωής και πέρασε μέσα στη βροχή στην αιωνιότητα του Ηρακλέους. Έτσι, πραγματικά συγκλονιστικό. Κάνει δήλωση στον Μπάρι Τσελεπίδη, Ηρακλής είσαι, δεν πεθαίνεις ποτέ και συνεχίζεις.
Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλησούλες για την παραστασάρα «Η κάτω από τα αστέρια». Απόψε ώρα νέα η πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία. Με Λίλα Μπακλέση και Κωνσταντίνο Μπιμπί. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης, ΠΑΟΚ ή θέατρο και τα τρία, αποστολή στο 54-5-26. Κάτι απίστευτο, έχω πολύ θέμα άνοιξε από το μάτς του Ηρακλέους, χθες. Ας περιμένω λίγο γραμμές, άστο. Εδώ είσαι καλύτερα πάντως, να ξέρεις, εδώ ναι. Σε μια αποστοσούλη. Ηρακλής, 1908, ΠΑΣ Γιάννινα, 1966, ναι. 2-0, ημίχρονο 0-0. 166. Κάτι απίστευτο. Πάρη Τσελεπίδη, καλημέρα. Α, ο Πάρης. Αυτό που το βρήκες, δεν το έχω ξαναδεί. Ο Πάρης φοράει υπέροχο σκούφο, μπλε σκούρο, με μεγάλα άσπρα γράμματα, τι γράφει. Τι γράφει. Το είδα, δηλαδή το λέω ψέματα. Ηρακλή Σαλονικέ μου. Όχι. Πάρη, συγγνώμη, αυτό είναι κάτι που το παραγγέλνει. Μήπως είναι στα Παρίσι. Θέλω να παραγγέλνω. Μήπως είναι αυτό, ρε. Ρε τι μπουντάλα. Ρε μπουμπούνα. Τι είναι αυτά, ρε. Είναι φοβερό αυτό που κάνει σήμερα. Χιόνι, λέει, βλέπει το ζευγάρι τετραγωνικά. Σωτήρι, βάλε τώρα. Τι βάλε τώρα, έχω κι εγώ. Πάρη, λέει. Πήρα από το Παρίσι. Πάρης. Πάρης, ρε ασλάμα. Καθυστερημένε. Δηλαδή, ρε τούβλο. Καθυστερημένε. Έχει σκουφιά στο Παρίσι που γράφουν Πάρης. Καθυστερημένε, καθυστερημένε πίσω από τον κόσμο. Επειδή δεν έχει βγει έξω από τη Λέοντο Σοφού και από την τέτοια. Χιόνια βλέπει σε τρία τετραγωνικά. Πάρης, λέει, πώς το έγραψε. Φοβερό αυτό που κάνει σήμερα. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Πρέπει να είναι του Πάρη αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Δεν γράφει Τσελεπάρης. Πάρης και το γράφει. Είναι το Παρίσι. Επίσης, υπάρχει και Άρης, άμα θες. Πιο πίσω. Τέλος πάντων. Πιο πίσω. Μην έχει δύο πα. Οκ. Αν έχει δύο πα. Μήπως είδες αυτό. Να πω κάτι. Και σε αυτό πάλι. Ξέρετε να πω. Να πω κάτι στο. Μπήκε λέει αυτό το σκουφάκι. Να πω κάτι στο Σωτήριο Κωνσταβάρα. Τον καλό δημοσιογράφο Σωτήριο Κωνσταβάρα. Άντε, πες μας. Κωνσταβάρα, χθες είπα στον. Κωνσταβάρα, μη λες Κωνσταβάρα γιατί είναι και επικίνδυνες ημέρες. Βαρέσατε μένα. Είπα στον εαυτό μου το εξής, Σωτήρι. Εσύ, εσένα. Μια χαρά δημοσιογράφος είσαι και σε εκτιμώ και σε συμπαθώ. Να, αλλά... Λέω, πιάσαμε 35ο-37ο λεπτό. Για πες μας. Λέω, όταν πει μία φορά. Ξέρω τι θα πεις. Γιαννίτσης. Δεν ξέρεις. Και μία φορά Κοστούλας, θα του πάρω καινούριο αυτοκίνητο. Πρόσεχε. Γιαννίτσης είπε. Πήγαμε στο. Μετά το 45. Τι να κάνουμε, αφού έπαιζες μονότερβα. Άμα δεν τους ξέρεις, κάνει κοντινό σκηνοθέτη σου μία ώρα στο Μάριο Κοστούλα. Τι να το κάνω που μου λες. Μάριο Κοστούλα, ρε φίλε. Τι να το κάνω που μου λες. Είπες 80 φορές. Έχεις τη φάση. Η μπάλα πάει στον Κουτρομάνο. Ναι. Στον Κουτρομάνο. Στον Κουτρομάνο. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Από ποιον. Έτσι. Πες τα. Φτάσεις τα. Τέσσερις. Μπορεί τέσσερις. Να έχει ό,τι ο Σκουντής με τον παπά. Τέσσερις. Να μην λένε το όνομα δηλαδή. Τέσσερις στις πέντε φορές του την έδωσε ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης. Πώς πάει η μπάλα στον Κουτρομάνο. Τον ξέρουμε τον Κουτρομάνο. Απ' την ΑΕΚ τον Παναγιωτούδη. Το ξέρουμε. Μην πέσουν κάτω αυτά. Και Παναγιωτούδης. Τον ξέρουμε. Τον Κώστα. Απ' τον Πάκ, τον Πανιόνιο, ναι. Εδώ σε θέλονται. Τον Κωστούλα να ξέρεις. Τον Γιαννίτση να ξέρεις. Γιατί να τους ξέρει, φίλε, δεν τους ξέρετε εσείς. Εντάξει. Τι εντάξει. Τόσο απλά. Πάρη καλημέρα, πολύ πάνω... ωραίο, πολύ ωραίο το σκουφάκι Paris Saint-Germain. Έχω βγει από τη Λέοντο Σοφού και έχω πάει και σε όλη την Ελλάδα και πολύ ωραίο το σκουφάκι Paris Saint-Germain. Λοιπόν, άλλο θεματάκι. Για το πανό της αυτόνομης θα πεις τίποτα ή δεν σχολιάζουμε πανό της αυτόνομης. Μαζί με τα... Αυτό το κατάλαβα. Μαζί με τα όνειρά μας διαλύεστε κι εσείς, τελειώνετε κι εσείς. Στη διοίκηση. Για τη διοίκηση, έτσι. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά επειδή είναι για τη διοίκηση του Ηρακλή. Αν ήταν ο Super 3 για τον Καρυπίδη, πρώτο θέμα θα ήταν τώρα αυτό. Αν το έλεγε για τον Καρυπίδη. Γιατί το λες αυτό. Τα συλληπιτήριά μας στον αντιπρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Καραντώνη, για το χαμό της μητέρας του. Να σε καλά, αν τη θυμάσαι. Νομίζω είναι... Εδώ είναι ο Καραντώνης ή στην Αμερική. Ήρθαν, εδώ είναι, γύρισαν. Ναι. Νομίζω σήμερα δεν είναι η πρεσκόφερανς. Ποια πρεσκόφερανς? Κάνουν... Όταν την ανακοινώσουν κάποια στιγμή την ώρα κτλ. Ναι, ήταν να κάνουν σήμερα νομίζω. Ήταν να κάνουν. Εντάξει. Εντάξει. Για την ιστορία, να πούμε λίγο ποιους κατέβασε χθες ο Τάσου Κατσαμπής, έτσι, για την ιστορία. Γιατί άνοιξε ο Ηρακλής την πρόκριση. Κέρδισε ο Ηρακλής και ασχολούμαστε με το ποιους κατέβασε, ποιος έπαιξε, τι είπαν στην τηλεόραση. Και τι να έφερε. Χάνει ο Ηρακλής και δεν λέμε κουβέντα. Ποιο έκαιγε και... το μάτσε. Τι έκαιγε το μάτσε. Την πρόκριση άνοιξε. Τρίτο γκολ. Και... Πήγαμε, εγώ πήγα να φύγω στο 70 να πάω από αυτό το τσόκλι. Αυτά μόνο ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν. Θες να κήξεις και αυτό. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και ΑΕΚ από 2-0. Ο Γιάννης καβατζώνει εισιτήριο από τώρα γιατί παίζει να είναι Γιάννηνα.
Γράφει ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννηνα. Γιάννη, να σε καλά, καλημέρα. Σε κόβω ότι σε ΠΑΣ Γιάννηνα. Στέλνει η Αθηνά από το Κορδελιό, εκατονίτη να δικήσουμε 130. Δεν έρχεται όλο το μήνυμα, είναι τρίγωνα κάλατα με στη γειτονιά. Α, Αθηνά, ναι, για να μην το σκοτώσουμε, ναι, στείλε από εκεί μετά που λέει μέσα στη στούμπα στο γη. Ναι. Στείλε τη συνέχεια, μην το δικήσουμε. Καλά, έχει κατεβατό όμως μετά, έχει και συνέχεια. Λοιπόν, για την ιστορία, στα γρήγορα. Ναι. Κατέβασε ο Τάσος Κατσαμπής για πρώτη φορά γκολκίπερ Δημήτρη Γρηγοριάδη, τον 22χρονο γκολκίπερ που ο Ηρακλής απέκτησε το καλοκαίρι από την Άουσα. Δεξί μπακ Κουτρομάνο, αριστερό μπακ Κασναφέρη, αριστερό στόπερ Κούσα, που έγινε και αρχηγός του Ηρακλή στα 36 του. Μιχάλη Γιαννίτση, στόπερ Κουτρομάνο, συγγνώμη Δημήτρη, Κώστα Κασναφέρη. Νίκο Καλτσά, την Πεκτούρα, το αμυντικό χαφ. Κώστα Παναγιωτούδη, αμυντικά χαφ. Μάριο Κοστούλα, με τρεις στη μεσαία γραμμή. Χρήστο Ρόβα, δεξιά. Γιάννη Πασά, αριστερά. Κορυφή, Δημήτρη Χασομέρη. Αλλά αυτοί οι τρεις συνέχεια αναλλάσσονταν μπροστά σε όλους τους χώρους. Αλλαγές πέρασαν. Ο Σίλβα Κλέιτον, που πετυχαίνει μαγικό γκολ, υπέροχο, το δεύτερο γκολ με φάουλ, δείτε το. Πέρασε το 68 στη θέση του Μάριου Κοστούλα. Εμάνο Περόνε στο 74 στη θέση του Δημήτρη Χασομέρη. Και η τελευταία αλλαγή του Ηρακλέους ήταν ο Μινάς Οπτινόπουλος στην θέση του κουρασμένου πλέον Χρήστου Ρόβα στο 83. Βλέποντας ο Γιάννης ο Πετράκης τον κίνδυνο, ο Ρεθυμιώτης coach και την παγίδα που του έστησε ο Αθηναίος coach Τάσος Κατσαμπής, πέρασε στον αγώνα στο 84 τον παικταρά Γιώργο Παμλίδη. Θυμίζω, δεν αγωνίστηκε αντίον του ΠΑΟΚ σε μάτς της Κερκίνας ποτέ. Όχι, στο ένα μάτς δεν αγωνίστηκε, στην πεντάρα εκείνη. Θα το κρατούσε για την Κυριακή. Στην θέση του Γιάννου, του Γιάννη του Λουκίνα. Και τον Θέμη Τζιμόπουλο, τον διεθνή με την Εθνική Νέα Ζηλανδία και βασικό στόπερ τη Νέα Ζηλανδία, που δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, στη θέση του Όρεστ Κούζικ. Νωρίς οι αλλαγές. Μάλιστα. Ο Περόν έπαιξε. Αυτά. Αλλαγή. Στο 74 μπήκε. Μπήκε. Στο 74. Κλέιτον. Και ο Γκολάρα βάζει. Δες, ναι. Γκολ, δες, και αυτός αλλαγή μπήκε. Αλλαγή. Στο 68. Ο Μπαλκάνικ σχολιάζει το παπούτσι μου. Σχολιάζει το παπούτσι μου. Εκεί που κλωτσάμε τον Παπαδόπουλα και λέει αν το νι. Το πιο φθηνό New Balance. Σημαίνει. Τι βρήκε να πει. Μην γελάς, διαβάζει. Το πιο φθηνό New Balance. Σε κοροϊδεύει. Εγώ κοροϊδεύω. Σημαίνει νεοφώτιστο. Αντωνί λέει σημαίνει νεοφώτιστο. Το χιούμορ σου είναι. Τι λέει, δεν είναι νι. Τι είναι, τι είναι. Πι. Μου. Ποια αμερικανική πόλη είναι η βάση της New Balance? Η πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Της χορηγού της Liverpool δηλαδή. Όχι της χορηγού, της εταιρείας που ντύνει τη Liverpool. Ναι. Και χορηγός. Χορηγός είναι η Chartered Standard. Ναι. Και χορηγός. Άλλο η χορηγία στη Είναι και χορηγός. Αν το ξέρεις αυτό, συγγνώμη. Άλλο ντύνω, το ότι η Μακρόν ντύνει τον ΠΑΟΚ, είναι χορηγός του ΠΑΟΚ. Είναι και χορηγός γιατί δίνει και λεφτά. Δεν το δίνει μόνο. Α, ωραία. Αν εσύ το ξέρει, συγγνώμη. Συγγνώμη. Σε όλες αυτές. Διάβασε το Αλεξίδη, μην το αδικήσουμε, Μάρι. Πιο κάτω. Ποια αμερικανική πόλη, η περιοχή. Εδώ έχω ένα μήνυμα. Είναι η βάση της New Balance. Αύριο, μια μισή ώρα η συνέντευξη τύπου λόγω πένθους για τον Ηρακλή. Α, ωραία. Λόγω για το χαμό της μητέρας του κ. Καρατών. Εντάξει, ωραία. Οκ. Νόμιζα ότι είναι σήμερα. Και λογικό. Πρέπει σήμερα να είναι και η κηδεία της γυναίκας, νομίζω. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω Παναγιώτη που είμαστε. Sorry. Ναι, κατέβα. Έχει πολύ πράγμα. Έχει, κατέβα. Κατέβα, μην τα διαβάζω. Ο άλλος μου λέει: ο Τζίλος ήταν διαιτητής στο ΑΕΚ Άρης. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Όφι Άρης. Ξάνθη Ολυμπιακός. Αλλά η μόνη ομάδα που έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον του είναι ο Άρης. 100% ο Άρης, παιδιά, είναι πίσω από το, ναι, από το συγκεκριμένο θέμα. Λατρεμένος. Βγάλε την ανανέωση. Λατρεμένος Άλεξ Σίλβερ, ναι, δεν υπάρχει. Ασχολείται με τα πάντα που βάζουμε, ακόμη και την παραμικρή αναφορά. Προσέξτε λιγά γιατί το λέω. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Άλεξ γυναίκα Αριανή. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Το θέμα είναι ότι είναι πάω ο άνθρωπο. Άλεξ Σίλβερ. Γυναίκα του είναι Άρης όμως. Ναι. Και η ανιψιά του είναι Ολυμπιακός, τι έκανε τώρα. Ναι. Άρα, ο Άρης ανιψιά Ολυμπιακό. Ο ανιψιός του είναι Ολυμπιακός, που το ξέρεις. Έτσι το είπα. Ανιψιά είπα. Όχι, ναι. Ίδιος του. Ο ίδιος είναι ΠΑΟΚ. Υπάρχει ελευθερία στον ΠΑΟΚ. Ο γιος της κουνιάδας του είναι Ολυμπιακός. Ω, τρέχα γύρευε τώρα. Παίζει στον Ολυμπιακό. Τώρα το γιο της κουνιάδας μου, ναι, τον κάνω ΠΑΟΚ. Άσε με τώρα. Παίζει στον Ολυμπιακό. Τι κάνει ο γιος του Τάσου από εδώ που πήγε στον Ολυμπιακό, που έφυγε τον Άρη, τίποτα. Ο γιος του Τάσου πήγε στον Ολυμπιακό. Τίποτα. Λάθος Μάριε. Εσύ λες που έπαιζε στον Άρη. Πρόσεξε τον Άρη. Πρόσεξε τι είπε ο Μάριος. Λάθος κίνηση. Ο γιος του Τάσου. Που έπαιζε στον Άρη και πήγε στον Ολυμπιακό. Πες μου λίγο μετά τον Ολυμπιακό που πήγε. Αυτό ρωτάω, στον Ηρακλή.
Το πιάνει Παπαδόπουλα. Τώρα το θυμήθηκα. Ναι. Ο γιο του Τάσου που έπαιζε στον Άρη και πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Μετά τον Ολυμπιακό πήγε στον Ηρακλή. Αυτό δεν το λέει. Εδώ μα είπε το για το. Ξέχασα, εδώ χθε μα έλεγε. Το ξέχασα. Εδώ... Το ξέχασα. Ξέχασε ότι πήγε στην Ελλάδα. Τσαλτιδί. Τσαλτιδί. Αυτό δεν ξέρω που είναι. Αυτό ενοχλεί. Εδώ μα έκανε 31 χρονών τον Ζαπάτα, ο οποίο είναι 32,5. Που παίζει στην Εθνική Κολομβία και δεν πήγε στο Μουντιάλ. Τώρα που το καλούει το καλοκαίρι. Φίλε, έκανε το Ζαπάτα. Το Βίντουκα 28 χρονών να Ζαπάτα. Ο Ζαπάτα. Ήταν 44. Σεπτέμβριο του 86. Σκίστον, 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 Μάρια. Σκίστον. Ουέφα και Ρόπλα, τι μου βγάζει. Τι διάβασε. Ναι, τι είναι, αυτό τι είναι, που δεν πήγε στο τελικό του Μπακού, ναι, μας έπριξες. Τι είναι, διάβασε, Μάρια. Ο Ζαπάτα που έπριξε αντίον του Ολυμπιακού, τι ηλικία έχει. Ναι, τι ηλικία έχει. Άνοιξε, Μάρια. Σεπτέμβριο του 86. Και είναι στο περά. Ο Ζαπάτα θέλει, ναι, σαν τον Κρέσπο και τον Βαρέλα, πέντε για πρωινό. Έτσι. Σωστό. Γι' αυτό τον πήρε στην Εθνική Κολομβία στο Μουντιάλ, κατάλαβε. Ποιο είχε. Άμα σου φέρει Ζαπάτα, Ιβάν, ναι, δεν θέλω Ζαπάτα. Καλά, τώρα, καλά, που είπες Κρέσπο, Βαρέλα. Ναι. Τώρα που είπε Κρέσπο και Βαρέλα, ναι, ανανέωσαν αυτή. Όποτε γουστάρουμε θα ανανεώσουμε. Να κάνουμε πρώτα το γύρο του Τριάμβου και στον έκταρ τη επιτυχία, τότε του βάλουμε και τα ρούμπα. Το γύρο του Τριάμβου τον έχει κάνει. Τότε θα του δώσουμε και τα ρούμπα. Κάθε εβδομάδα το έχει πάρει. Το έχει πάρει. Κλείσει τη μουσική. Κλείσει τη μουσική, Σωτήρη. Ακροατής περιμένει τόση ώρα. Η Τρόικα δίνει την είδηση. Oh. Ναι. Πανελλήνια, ναι, ευχαριστούμε τον Πέτρο που μιλάει με Αγγλία 5 ώρες την ημέρα. Δεν υπάρχει. Να μαθαίνει αν βγει το 10 λεπτό. Μιλάει με Αγγλία. Την εποχή του ίντερνετ μιλάει με Αγγλία. Τι λες, μιλάει με Αγγλία, ρε φίλε. Για να μάθει αμυσαλιδίζει τη διαφορά United. Δες αν υπάρχει εδώ. Διάβασε μόνο την πρώτη λέξη. Δεν μπορώ, δε γυαλιά δεν έχω, Μάρια. Λοιπόν, διάβασε μόλις την πρώτη λέξη. Μόνο εσύ την πρώτη λέξη. Μόνο την πρώτη λέξη. Μόλις. Μόλις ανακοινώθηκε για τη United προπονητής ο τεράστιος Νορβηγός. Περίμενε. Μαρία. 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 Είπες ότι μιλάει 5 ώρες. Γιατί πριν 5 ώρες έχει ανακοινωθεί. Το διάβασα το πρωί όταν ξύπνησα. Γιατί το έβαλες. Γιατί μου το έβαλες. Τον Νίλς Χόλκερσον. Θα το δείξω τώρα. Ο Νίλς Χόλκερσον. Γιατί δεν το είπες. Στο θέατρο των Κινέζων. Στα παπάκια μου που πήγε στη Manchester Solskjaer. Στα παπάκια μου. Τι με νοιάζει γιατί το είπες. Ο Ole Gunnar Solskjaer είναι ο νέος προπονητής της Manchester United. Και εμείς θα φέρουμε τον Oswald. Καταλαβαίνει ο καθένας. Να, για να μάθεις. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι η επιλογή εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό το μεταφυσικό στοιχείο. Καλά να ζει. Ένα παιδί δολοφόνος. Με τα μάτια. Της εποχής του Sir Alex Ferguson. Μπράβο. Με πολύ καλή παρουσία, ναι, σε πάγκους στη Νορβηγία. Όπως η Μπραν, η Μόλντε. Έτσι. Καλημερίζουμε τον. 10 ώρες πριν το έχει το SDNA. 10 ώρες πριν! Ραδιόφωνο το λέμε πρώτοι εμείς. Αληθεύει πάντως ότι, ότι αναγέννησε τη Σάντεφιόρντ. Ο Ole Gunnar Solskjaer είναι ο προπονητής της Manchester United. Τι γέλιο και σήμερα, Θεέ μου. Ο Πέτρο και εσύ μόλις ανακοινώθηκε. Μόλις, αφού μιλάει. Κοίτα εδώ, Μαρία, 10 ώρες πριν. Καλά, δεν είναι επίσημο. Α, δεν είναι επίσημο, εντάξει, συγγνώμη. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ και United, αλλά πιο πολύ είναι, βασικά είναι United, έτσι. Νάτος. Να και δες. Μόνο χαρά από τον ΠΑΟΚ θα παίρνει πλέον. Δεν σχολιάζω. Όχι, θα παίρνει, παίρνει εδώ και χρόνια. Μια χαρά. Πάμε στη γραμμή, έλα. Περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, περιμένει η γραμμή. Χρωστάμε νομίζω ένα μήνυμα μόνο, Παναγιώτη. Του Άλεξ Σίλβερ το διάβασε. Έχει πράγμα, έχει πράγμα. Πάνε, Χρήστε, πάνε στο Άλεξ Σίλβερ. Γιατί έχει και ώρα που ήρθε. Αλλά και ο ακροατής, Μάρια. Κατέβα κάτω, κατέβα. Άσε τον Άλεξ Σίλβερ. Κατέβα λίγο, Άλεξ Σίλβερ, κατέβα. Μην το βάζει στο τομάτικο όμως. Εδώ, 8-17, ορίστε. Λοιπόν, κατέβασε. Βγάλω το τομάτικ. Μπράβο. Χάνουμε τζάμπα χρόνο. Μην εκεί. Έτσι, ναι. Μην εκεί. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Όσο θες να δεις Σεμπάστιαν και Skid Row, παρένθεση, και εγώ κοβοφλέβα, κλείνει παρένθεση, Skid Row είδαμε, ήρθανε. Στην πόλη μας, τόσο θέλω να μην ξαναπατήσει Πορτογάλος στον πάγκο της ομάδας μου. Φτάνει με την κοροϊδία και η βυρολαγνία στην ομάδα μου, θέλω τους καλύτερους, όσοι ό,τι μου πλασάρουν. Ναι. Καλό θα κάνουν και οι συμπολίτες να ξεκολλήσουν με την αιμονή τους για τους Ισπανούς που τους την κόλλησαν κάτι περαστική μάνατζερ. Εκτός από συνθήματα, μέχρι και το καφέ στο γήπεδό τους, βάμος το βγάλανε, το μαθαίνω τώρα αυτό, έλεος. Ντρέπομαι. Είναι αλήθεια. Το καφέ λέγεται ναός. Α, okay. Το εστιατόριο λέγεται βάμος. Απαράδεκτο. Να λέμε το σωστό. Απαράδεκτο. Τραγικό. Γιατί είναι απαράδεκτο. Τραγικό. Και αν το κάνει Τραγικός ο Ηρακλής, εσύ που δεν έχεις εστιατόριο. Αν κάνει ο Ηρακλής και το πει βάμος. Και δεν έχεις και γήπεδο.
Αν κάνει ο Ηρακλής και δεν πει, έχεις και γήπεδο. Έχω την πιο μεγάλη περιουσία εντός αστυνομικού μαζί με τον Παναθηναϊκό. Αυτά τα παραμύθια λέτε και τώρα την Κυριακή παίξει την Ευκαρπία. Σε έκανε μάγκα ο Χαρίλαος. Αυτά τα παραμύθια λες. Σε έκανε μάγκα ο Χαρίλαος. Αυτά τα παραμύθια λες και τώρα παίξει την Ευκαρπία την Κυριακή. Σίλια μπράβο, Άλεξ Σίλβερ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Τεράστιο μήνυμα. Πώς θα το ονομάσουν δηλαδή το καφέ, Τσιτάκης. Που πανηγυρίζουν βλάκες Έλληνες και λένε βάμος. Θα το λέμε ταβέρνα. Ταβέρνα ο Άρης. Και λένε βάμος. Καλημέρα, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, βλάκα. Τι ώρα περνάω και σήμερα. Καλημέρα. Κάθε μέρα και καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Α, ο Κυρκό ήταν. Καλημερίζουμε, κύριο Κώστα, αγαπημένο. Πήρε τη ρόκα. Το ποδόσφαιρο της Ελλάδος καταδυναστεύτηκε για 40 έως 50 χρόνια από Σέρβους προπονητές. Μπράβο. Σωστό. Μπράβο. Τον 21ο αιώνα καταδυναστεύεται από ήπειρες προπονητές. Σε παραδέχομαι, σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Όσον αφορά τον Μουρίνιο Μάριο, ο Μουρίνιο νομίζω πήρε 3 τίτλους με τη Μάντσεστερ. UEFA πήρε. Πήρε το Europa League, ένα League Cup. Και το Community Cup. Και το Community Cup, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Τον αριστερό λοιπόν, εξαιτίας του Μουρίνιο έγιναν γνωστοί όλοι οι υπόλοιποι. Ποιοι. Όλοι, βέβαια, το λέω αυτό. Όλοι οι ήπειρες. Εξαιτίας του Μουρίνιο έγιναν γνωστοί όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει να ανάβουν κάθε μέρα μια λαμπάδα, βέβαια. Επίσης, εγώ προσωπικά ενδιαφέρθηκα μέσω ενός παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που έπαιξε από το 52 μέχρι το 55 στον ΠΑΟΚ και από το 55 μέχρι το 57 στον Ολυμπιακό να έρθει αντί του Ντέταρη επί Κοσκοτά ο Πάολο Φούτρε. Φούτρε, το λάτρευα. Με 500 εκατομμύρια λιγότερα γιατί εκείνος πήγε με 1,5 δις. Κάνει. Ο Φούτρε κόστιζε 1 δις. Ο Φούτρε έκανε τρελό πάρτι στον Περναμπέου 1988-04 μέσα στη λάσπη χόρευε. Ένα παιχνίδι. Αυτό σου μείνει άλλο. Συγγνώμη. Ο Φούτρε μαζί με τον Μαζέρ πήραν ένα πρωτάθλημα Ευρώπης με την Πόρτο. Ναι. Το ζουμί είναι άλλο. Ναι. Πού ενδιαφέρθηκες εσύ για να το φέρεις πού το Φούτρε. Πού αυτό με σοκάρει. Στον Ολυμπιακό. Εσύ στον Ολυμπιακό να το πας στο Φούτρε. Ωραία, ναι, εγώ μέσω άλλου. Τύφλα είσαι. Μα σε παραδέχομαι. Ναι. Γιατί όχι στην ΑΕΚ που την αγαπούσες κιόλας. Η ΑΕΚ δεν έδινε αυτά τα λεφτά που έδινε ο Ολυμπιακός. Είχε τότε τέτοιο, ναι. Άρα μιλάς λοιπόν, εποχή Κοσκοτά ή θα το φέρεις. Επίσης. Ο Ολυμπιακός κερνάκι για να ψαράξει τον μέσω άλλου όταν ο Βαρδινογιάννης έκανε κουμάντο στα πετρέλα της Ρουμανίας. Ναι, Ρουμανίας. Έκανα πρόταση σε υπεύθυνο να πάρει Μπελοντέτζιτσι στην άμυνα, Χάτζι στο κέντρο και Ραντουτσόγιο. Τους πρότεινες αυτούς εσύ. Τους πρότεινα μέσω άλλου. Μέσω άλλου. Ναι. Καλά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε μάτια να δει. Είχε τον Καλογερά. Είχε τον Γιάννη τον Καλογερά τότε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Λούπο, ναι. Πουλήσεψε τις γούνες και τον Τουρου Νικολάε. Πιο μπροστά τον Νικολάη, κύριε Κώστα. Τον Νικολάη ήταν το 81-82, κάπου εκεί ήταν. Αλλά η ατυχία μου, Μαρίν. Και γιατί του έφερε στον Πιερικό. Παιδιά, πώς ακούγόμαστε έτσι. Παιδιά, η ατυχία μου είναι ότι γεννήθηκα στην Κατερίνη. Σωστό, ναι. Στην Αθήνα. Σωστό. Κατάλαβε. Α, ναι. Λοιπόν, και δεν έκανα. Μόνο με τρένο στην Αθήνα. Τη μαγιά γιατί μέσα όπου ήθελα ο πατέρας μου να πάω στην Αγγλία να φέρεις παίκτες. Να μάθω εκεί ποδόσφαιρο και δημοσιογραφία αθλητική. Τέλος πάντων. Σε παραδέχομαι. Ασφάλματα πληρώνονται σε αυτή τη ζωή. Σε παραδέχομαι. Σήμερα μας ξεδιπλώνεις μια νέα πτυχή της καριέρας σου. Ναι, αλλά Κυρκό κερδίζεις άλλα πράγματα. Ωραία, ωραία. Θα πάμε σε break. Ναι. Θα πάμε σε break. Έτσι. Ένα-δυο μηνυματάκια ακόμη να διαβάσουμε. 7-14 λέει. Mm-hmm. Κάνω έκκληση. Όχι. Διάβασε, ρε. Ναι, αυτός είναι. 7-14. Κάνω έκκληση στον Γεώργιο Σαββίδη του Ιβάν. Να δώσει χθες εκπομπή αναλόγου θεματολογίας με τις αείμνηστες Αλίκης Νικολαίδου στον Κωνσταντίνο. Ευτυχείτε. Αν το δω αυτό, θα γίνεται χαμός. Μεγάλη Αλίκη Νικολαίδου. Μεγάλη Αλίκη Νικολαίδου. Ο Μέγας Αλέξανδρος ή το τεράστιος ηγέτης και μορφή της Ελλάδος. Μπράβο, Αλίκη. Μεγάλη Αλίκη Νικολαίδου. Έχει ακοπεί, νομίζω, κάποιε περαμένε ο Σωτήρης. Ο Ασλαμάς πάει σε φούρνο της γειτονιάς του. Βλέπει από χιόνι σε μια γωνία. Ρωτάει. Βλέπει λίγο χιόνι. Βλέπει λίγο χιόνι, συγγνώμη. Βλέπει λίγο χιόνι σε μια γωνία. Ρωτάει, τρύπησε η οροφή. Όχι, κύριε, ζάχαρη. Άχνη για τους κουραμπιέδες είναι. Λέει ο ρομανίστα. Άλεξ Σίλβερ, το ξέρω, ρε. Και δεν χρειάζεται να το πεις. Άσε να κάνω χουλιαμά λίγο. Νομίζω ότι με τη Βίκη η μαμά, Αριανάκη είναι ο γιος. Αλλά τέλος πάντων. Αλλάγης κοιτάλης.
Λοιπόν, πάμε τώρα τελευταίο 16 λεπτό με τεράστιο μοναδικό Χρήστο Κιώση. Την τεράστια και πολυσχηδία αυτή προσωπικότητα. Λοιπόν, 2 εισιτήρια, Άρης Χολαργός, 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Παζιάννα και 2 διπλές για την Παραστασάρα ή κάτω από τα αστέρια του τηλέμαχου Τσαρδάκα. Απόψε ώρα 9 η πρεμιέρα θέατρο Αυλαία με την κουκλίτσα Λίλα Μπακλέση και τον κουκλίτσο Κωνσταντίνο Μπιμπί. Πάνω απ' όλα πολύ 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 καλούς νέους ταλαντούχους, στους οποίους μια πραγματικά υπέροχη παράσταση γεμάτη χιούμορ, τρυφερότητα, συγκίνηση, απόρριψη, σύγκρουση και νοσταλγία, έτσι. Θα αρέσει αυτό στον Παναγιώτη. Ποιο? Μέσα στα μάτια του κάτι σκοτεινό λαμπύριζε. Αλλά η κοιλιά μου μέσα της με γαργαλούσε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι κοιλιές δεν κάνουν λάθος. Μπράβο. Αν το γράψεις ποτέ αυτό εσύ, πάρε με τηλέφωνο. Δεν έχω γράψει άλλα. Γράφω και τουμπάρα, να ξέρεις. Κάθε μέρα και δύο αράδες. Αυτό. Λοιπόν, τεράστια μηνύματα. Χρήστο, κλείσ' τη μουσική μας. Έχεις έτοιμο το άλλο, έτσι. Έχεις έτοιμο το άλλο που σου είπα. Θα ήθελα. Τεράστιος 2-28, τεράστιος. Θα ήθελα τον Μουρίνιο στον Άρη. Μετά από τρίτη ήττα να τον σούταρε ο πρόεδρας και ο διάδοχος, Μιχαλίτσιος ή Φυρός, να έλεγε «Η ομάδα είναι αγύμναστη». Φίλε, με Μουρίνιο αγύμναστη ομάδα, ναι. Ξέρεις, ο Ελληνάρας, παιδί μου από το χωριό, που βρίσκει την ομάδα του Μουρίνιο αγύμναστη. Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, στο Κάντο, εραστής. Έλα ρε σκύλε. Του ονείρου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μάριε, θέλω καφεδάκι, εγώ, εσύ και η Μπούντου. Μετά από λίγο, φύγε εσύ. Ας το πάνω μου. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Τεράστιο που είναι πραγματικά. Θα το κανονίσω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Θέλω κανένα 30 ευρώ. Η Αθηνά δεν έχει στείλει τη συνέχεια. Ήρθε. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Καημένε πάω, φούκαρα. Πρώτα. Πρωτάθλημα θα πάρεις όταν πει το και ο Άρης. Αρχή που θα έρθει ο Θεός, μέσα στη στούμπα στο γήπεδο θα έρθει να σε κερδίσει και τον ΠΑΟΚ να ξεσκίσει. 2019 και ο ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά θα βλέπει με το κι άλλη το πρωτάθλημα και πάλι. Αθηνά, χώρισε τώρα. Σου γράφω το σπίτι, το ένα. Δεν κοροϊδεύω. Και αλλάζεις, φεύγεις από Κορδελιό και πας ανατολικά. Το παιδί. Αναβάθμιση λέγεται. Κοινωνική αυτό. Αναβάθμιση. Όμορφο όνειρο, αλλά τελειώνουν τα όνειρα. Το Μάη. Τώρα. Όνειρα ο Χρήστος, και όνειρα. Σοπάτε, ο Χρήστος. Σοπάτε. Βάζει να ξεκινήσει το πιο κλασικό, πανέμορφο χριστουγεννιάτικο κομμάτι όλων των εποχών. Για να διαβάσω το μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ, Γιάννη, you will never go alone. Γράμμα στον Άι Βασίλη από τον μικρό Κλεάνθη. Αγαπημένε μου Άι Βασίλη, είμαι ένας 10χρονος Αριανός. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με την ομάδα μου. Κλεάνθη, Αριανό δεν το λένε. Μην το κάνεις. Αγαπημένε μου Άι Βασίλη, είμαι ένας 10χρονος Αριανός. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με την ομάδα μου στο ποδόσφαιρο και τους προπονητές που έρχονται και φεύγουν. Γι' αυτό το δώρο που θέλω είναι να φέρει στον Άρη τον μεγάλο Γιώργο Φυρό. Με αγάπη, Κλεάνθης. Αυτόν που σου ρίξε 4 δηλαδή μες στην τούμπα. Το Γιώργαρο το Φυρό που ήρθε με 10 παίχτες και σου ρίξε τετράμπαλό μες στην τούμπα. Ναι, αλλά αυτόν. Το μαστραπά ο Άγγελος το σηκώσε. Αχ, κακομύρι, τι να κάνεις. Πώς να μην το σηκώσει, τον καγκατσοκύπελο. Α, καγκατσοκύπελο, Τι ήταν, τον καγκατσέτο τότε. Εντάξει, το άλλο, σφαγή, ο πρόεδρος της ΕΠΟ που είναι απόφυτος δημοτικού. Ποιος, ο πρόεδρος? Ο Γκυρτζίκης. Ναι. Απόφυτος δημοτικού. Γιατί κοιτάς εμένα? Έβγαλε γυμνάσιο λίγο. Έβγαλε. Έβγαλε. Να τελειώσω, ναι. Άρα μπορούσα να γίνει. Σου λέει μπορεί να γίνει και εσύ. Άρα εσύ γίνεσαι, φίλε, UEFA πρόεδρο. Με γυμνάσιο και λίγο. Δεν γινόταν ποτέ διότι ερχόντουσαν, περνούσαν ουκολίγοι. Πέρασαν ουκολίγοι από το σπίτι μα. Γερμανάκι, μασάρε. Έλα γίνει διαιτή. Δεν θέλω ποτέ. Για τον Κυρτζίκη λέμε, πρόεδρο τη ΕΠΟ είπαμε. Όπου γίνεται χαμό, ο Γιώργο Σταλό απαντάει σωστά ότι η έδρα τη New Balance είναι το Brighton τη Βοστόνη στη Μασαχουσέτη. Τραχανά εσύ. Ωραία, χαμό γίνεται. Απαντά σωστά, κερδίζει την εκτίμησή μου και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Γιώργο Σταλό. Κυρκό και φέτο καταδυναστεύεται από τον Σέρβοντα Γκλαρά για το πρωτάθλημα. Ο 679, κύριε Κώστα, άντε ανέβα στον Όλυμπο
και κοίτα την Παοκάρα και άσε μας ήσυχους, λέει ο 679. Ο Πέτρος λέει να κοιτάξουμε λίγο τα μηνύματά μας για το Σόλσκερ. Κατέβα λίγο το 164 και σε περασμάρει. Για το Άρης Άκη, το φιλικό λέει, λέει το Άκη. Τι λέμε. Εκεί. Το 845, συγγνώμη. Είμαστε εκπομπή που γίνεται χαμός παντού. Ναι, 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 και εκεί πέρα. Περίμενε, εδώ έχουμε ξεχάσει τα μηνύματα στη φωτογραφία. Να φύγει αυτό, Χρυσάδε. Τα εισιτήρια για το φιλικό στο ΆΚΑ, λέει ο φίλος. Το 4-0 ΑΕΚΑΡΙΣ. Μου αχαχαχαχα. Σουβού. Τώρα εσύ πας. Τώρα διάβαζα άλλα. Για να δεις πόσο εκτίθεσαι, ήταν και κλεισμένο το μάτς. Δεν είχε εισιτήρια. Το σκότωσε τώρα. Δεν είχε εισιτήρια. Ο Μάκα λέει. Τι λένε οι κουκουλοφόροι στον Παπαδόπουλο. Είναι τώρα ωραίο. Δείτε παιδιά, υπάρχει φωτογραφία. Στο Facebook και στο Instagram. Κουκουλοφόροι, Τσαλτίδης, Ασλαμής. Δεν είναι να δείτε, πού ξέρει ότι είναι αυτή. Αν είναι κουκουλοφόροι, όχι. Κουκουλοφόροι, ρε, χαζέ, καθυστερημένοι. Επιτίθενται σε Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Τι του λένε. Έτσι, ακούστε λίγο. Φέρε τα λεφτά σου τα ρήφα. Με αριστοφανικό χιούμορ. Αγαπάμε, λέει Παπαδόπουλο, λέει ο Νίκος από την Κοζάνη. Γεια σου, Νικόλα. Ο Ασλαμάς λέει στη φωτογραφία αλλάζει τις ταχύτητες. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: Μαριούλη, Κυριούλη, με σένα έχει αυτό το θέμα. Σοβαρό, να ξέρεις. Να δω μέχρι ποια ηλικία θα συνεχίσεις να μιλάς με κακία για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι πότε θα ζηλεύεις το μεγάλο ΠΑΟΚ. Και μέχρι πότε θα μας λες ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και από τις άλλες ομάδες. Μας κούρασε, καράφλα! Και δεν μας είπες, εκεί στους μείους 19 στο Μάντσεστερ έχει χιόνια? Είστε αποκλεισμένοι ή μόνο για τις λαϊκές να μας περνάς τους πάγους από τα ψάρια για χιόνια? Σε έχει κάνει Παοκάρα να τα χάσεις, είναι και λίγο ηλικία, καταλαβαίνω. Ο Θωμάς λέει μόνο αμπαλάια λέει κάνατε. Ο Πέτρος λέει γιδοβοσκή, από προχθές το ξέρουμε για το Σόλσκερ. Επίσημα ανακοινώθηκε τώρα. Γερό, λέει ο Κώστας. Άστο, ήταν πολύ κοντά για το Ζιντάν λέγανε. Για Σόλσκερ. Μέχρι και χθες το απόγευμα. Εγώ δεν το έχω ακούσει καν. Δεν είχε ακουστεί. Άστο τώρα. Ο Κώστας λέει: Γερό, ούτε το πόδι δεν μπορείς να σηκώσεις. Ναι. Τον ναι. Βρήκατε, Κυριούλη, και τον χτυπάτε, λέει ο Γιώργος. Κατάλαβε. Ο Παναγιώτης από το Πρόχωμα λέει: Ασλαμά, με αυτά τα δύο μαργαριτάρια που είπες, έπεσε ένα 5% από την υπόλοιψή μου. Αλλά γέλασα με την καρδιά μου. Στην. Όσο για τους κουκουλοφόρους, βαράτε τον. Περιμένουν δύο, Χρύσανθε. Ναι. Πάμε γραμμές και υπάρχουν και πολλά μηνυματάκια ήδη. Καταφθάνουν. Ιταλού πρέπει να είναι το 523. Δύο εισιτήρια. Άρης Χολαργός. Πέντε εισιτήρια. Πάοκ Παζιάννα. Δύο διπλές παραστασάρα. Απόψε η κάτω από τα σιάρια του Αυλαία. You make me happy when skies are grey. Ναι. Και. Φωτογραφία. Ναι, κλαίω. Είναι της εποχής εκείνης το σύνθημα, το κλασικό έτσι. Μπράβο. You make me happy. Πάμε. When skies are grey. Πάμε στο μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Στο, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνω. Καλημέρα, αδερφέ. Πάμε γρήγορα, μην κοιμάσαι ζωντανά. Είστε καλά. Καλά εσύ. Καλά, πάμε, μπες στο θέμα, ναι. Δηλαδή έτσι για το ακριβότερο πουλμαν στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κόστησε 500 εκατομμύρια και παίρνετε τον Μιχαλίτσιο, ρε, εσύ τι θυμάτες. Εσύ όταν φτάσεις στο 1-6 τον τίτλο μου, πάρε με τηλέφωνο ξανά στην Arsenal. Τι ρε, Ολυμπιακέ της Αγγλίας. Ολυμπιακέ της Αγγλίας. Με τιμάς. Με τιμάς. Α, σε τιμάω. Με τιμάς. Σε τιμάω. Ολυμπιακό της Αγγλίας με πέσει. 500 μίρια, καλά. Με τιμάς λέει. 47 τίτλους έχει. Μαρία, κάτσε περίμενε. Πριν μου 500 εκατομμύρια πούλμαν, ρε φίλε. Τι πούλμαν ήταν αυτό, δηλαδή, Αλεξίσφαιρο. Αυτό που θα πάρει ο Μελισανίδης τώρα. Εσύ το Σάντος είχες. Το Σάντος είχες. Σε αναλογία, άλλα λεφτά. Εγώ δεν πήραμε 100 εκατομμύρια το Πουκμπά όμως. Έτσι, μπράβο. Όταν άλλα το έπαιρνα. Και να παίρνει φορά λες και για το πέρα τη λες και πες τη γειτονιά του. Έτσι, μπράβο. Τον ξεφτύλεσαν την ομάδα. Με τη Χαλκιδόνα τσούρνευες αποτελέσματα. Τσούρνευες. Όλοι ξέρουμε. Κινημάτες πώς έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Και τι κάνατε για να κόψετε το αίτητο της Arsenal? Γιατί... Τότε 31 μάτς τότε η Arsenal που ήταν αίτητη, κάπου εκεί δεν ήτανε. Όταν θα το κάνετε εσείς αυτό το πράγμα, τότε μίλαμε. Πάρε ένα σι με τη Southampton, βρενάχι λίγο. Ένα σι με τη Southampton. Μην μιλάς καθόλου, Μάρι. Άλλο τον πείραξε. Δεν πήρε σι από τη Southampton γιατί πάει στη μάχη της παραμονής και ανεβαίνω από πάνω τους. Κατάλαβε. Ένα σι με τη Southampton πάρε. Άιντε, τραγική. Αυτό τον πείραξε, ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Παιδιά, τι να πω, δηλαδή δεν κάνει και τίποτα πράγμα να μαλώσουμε. Δηλαδή, μια κρίση πήγατε να δημιουργήσετε, δεν πέτυχε. Εμείς, ποτέ δεν πέτυχε. Εμείς πήγαμε να τη δημιουργήσουμε το τρίμπαλο της μπάτε. Crisis, what crisis. Πάμε επόμενη γραμμή, Χρήστο. Το είδε μια χαρά στη Λιβαδιά. Έγινε που λένε, καλημέρα. Γιατί γίνεται χαμός, καλημέρα. Έχουμε και μηνύματα πολλά. Γιατί βάλατε, λέει, κουκούλες, μήπως χιόνισε καμιά γωνιά του στούντιο. Ο Παντελής, λέει, από τον Κορδελιό είναι η κουκουλοφόρη μαζί με την παρέα του. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα, παλικάρι μου. Πάμε, καλημέρα. Από το Κορδέλιο, όχι από το Κορδέλιο, από το Κορδέλιο. Α, συγγνώμη, ναι, το δεν είδα τον τόνο. Ναι. Παντελή, εσύ είσαι. Έλα. Όχι ρε, ο Θουβού είμαι. Α, ο Θουβού. Πάμε, Θουβού.
Χρήστα, δεν σε πείραξε το ότι ήταν φιλικό το Αϊκάρι, το ότι ήταν κλεισμένο με σχολεία. Για τα εισιτήρια σχολίασα, ρε φίλε. Ναι, ρε άνθρωπε, ναι. Παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή που ανακάλυψε ότι ο Πάρης Τελεπίδης έχει μπουτίκ δικιά του. Ναι, όντως ο Πάρης έβγαλε. Ο Μαλάτας μιλάει με τον Ολυμπιακό, ο Κυρκώστας μιλούσε με την ΑΕΚ. Και τον Παναθηναϊκό. Ο Κυρκώστας σήμερα... Με τον Παρθενογιάννη να φέρει τον Νικολά. Υπάρχει άλλη τέτοια εκπομπή, ρε φίλε Σαρτζιάννα, πες. Καμία. Ω, πραγματικά δεν υπάρχει. Μα το τραλόξιο είναι δηλαδή... Το τον τέταρη λέει. Δηλαδή το Ραντουτσόγιου δεν τον ξέρανε τον Παναθηναϊκό. Το Χάτζι. Το Χάτζι τον ήξερε η σχορεμένη μάνα. Πρέπει ο Μαραντώνη τον Καραπαθία να το βγάλει ο Κυρκό για τον Χάτζι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κυρκός με τη μαγευτική Κατερίνη με παραλία στα 10 χιλιόμετρα. 8. Και να πω ένα τελευταίο. Στα 8, τώρα στα 8 στη... είναι. Ναι, στα 8, στα 8, συγγνώμη. Έτσι. Παπαδόπουλα τώρα στη Λίβερπουλ, ποιος θα προπονητήσει. Ποιος. Νέιλ Ράντοκ, λογικά. Ή ο Ράντοκ. Ή ο Μακμάναμαν ή ο Χάτζηταϊκ. Μακμάναμαν, ρε φίλε. Χτίζεται η αυτοκρατορία. Ξαναχτίζεται η αυτοκρατορία της Λίβερπουλ. Ήρθε αυτός που σε κατουρούσε επί 10 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε αυτός που σε κατουρούσε επί 10 χρόνια. Ο Σόλσκερ, ήταν παικταράς, 100 εκατομμύρια κιλά μπάλα. Ναι. Σαν προπονητής δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε δει. Τι λες αγόρι, αναγέννησε τη Σάντεφιόρ, τους λέω ρε. Έκανε μεγάλα βήματα η Σάντεφιόρ. Έχει μεταφυσικό, έχει μεταφυσικό μέσα. Έσπασε παράδοση μες στο Τρόμπζο, 8 χρόνια δεν κέρδιζε. Ακριβώς. Δύο πράγματα και κλείνω. Δύο πράγματα και κλείνω. Η Arsenal από 99 μέχρι 2003-2004 ήταν η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία που έχει παίξει μπάλα για εμένα τα τελευταία χρόνια. Για εμένα, έτσι. Πέρα από το αίτητο και για την αλήθεια της United, θυμάστε πώς σπάσε το αίτητο. Και να πω ένα τελευταίο, από το Ζιντάν, αυτή τη μούφα, προπονητική μούφα μιλάει πάντα, γιατί πήρε με τους προηγουμένους 3 Champions League, υποτίθεται, έπαιξε δηλαδή 10 μάτς και πήρε τίτλο, στην Ισπανία δεν υπήρχε πουθενά. Τον προτιμώ το Solskjaer. Ποιο Ζιντάν, ρε παιδιά. Βέβαια, απλά ο Ζιντάν. Θα σου πω, Θουβού, για να το, αυτό να το, θα σου πω γιατί. Προπονητικά μιλάω. Η United αυτή τη στιγμή θέλει πιο πολύ. Θέλει αύρα. Δεν θέλει προπονητή. Θέλει αύρα. Ναι, γι' αυτό. Ωραία. Α του βάζει ο Solskjaer κάθε μέρα το βίντεο από το τελικό στο καμπνού να του κάνει αύρα και προελκύει. Έγινε. Έγινε Θουβού. Άμα θέλει αύρα να πίνουν να τρέξουν. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Μάρι, ταξιδεύουμε τον Παπαμπού για την Ξάνθη για να δω το θρύλο. Παπ, λίγα λόγια για την United. Γεστά και 7. Όλα τα γίνονται. Γεια σου, γεστά και 7. Τι παίζει η μικρή του Ολυμπιακού. Διευκρίνησε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα πάμε γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Είμαι 844, ο φετινός με τα μηνύματα. 844, Μαριέ, καταρχάς, άκου να σου πω. Ναι, ο 844. Ήταν ελεύθερος και ο Σούλης Παπαδόπουλος. Δεν το σκεφτήκατε. Γιατί στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται. Για τη United. Για τη United. Ναι. Για το λεβαδιακό της Αγγλίας, ποια United. Αυτός που λέγε χθες ότι παίξανε και Κυριακή και Δευτέρα. Α, εσύ είσαι. Παίζει ο λεβαδιακός μετά στο Cardiff και το μήνυμά σου είναι ονειρικό. Ονειρικό. Το μήνυμά σου είναι ονειρικό. Να υποθέσω είσαι LFC, Άρης και Λίβερπουλ, δύο ομάδες υπάρχουν αυτές. Κλασικό δεκαετίας του 80. Όλοι. Οι Αριανοί, Λίβερπουλ, όλοι. Λόγω μπάσκετ. Άκου να σου πω. Το άλλο το πρόβλημα όμως, το άλλο το πρόβλημα δεν το λέτε από τότε που έφυγε ο Σέρ από το United. Ποιο? Ότι κάνουν διαμαρτυρία όλοι οι τυπογράφοι ημερολογίων στην Αγγλία. Δεν τα λέτε αυτά. Γιατί? Για ευχές τους διαιτητές. Γιατί είχε σύμβαση με την FA. Ναι. Με τους τέταρτους τους δίναν ημερολόγια αντί για χρονόμετρο, για καθυστερήσει. Ενώ τώρα σου αρέσει που φεύγεις το 1-1 μπροστά ώρα. Ενώ τώρα στο 1-1 που φεύγει μπροστά ο Ράσφορντ, τον γκρεμίζει ο αδερφός του Λιμιού και δεν δίνει κάρτα. Αυτό είναι λάθος. Σου αρέσει τώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν πρόσεξε. Όταν έβαζε τότε να βγάλει στο Old Trafford ένα μέτρο μέσα στην αιστεία, ξέρει τι έλεγε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν δίνει ατζεντούλε, όταν σταματήσει, θα σε παίζουν για να ξαναδώσει ατζεντούλα. Ποιο μιλάει, ο υποστηρικτή του Γιάννη Ιωαννίδη. Που είσαι πακέτο για δώρα ειδικό. 28 χρόνια να το πάρω, γιατί φέτος θα το πάρω, 28 χρόνια, εσύ γράψε, θα κάνεις 38, να το ξέρεις. Ντίντι, καλημέρα στην Αθήνα, στον αέρα είμαστε, Ντίντι, στον αέρα είμαστε. Αναρωτιέται φίλος του Άρη για τον Μάριο που είπε για το Βάμος και τα λοιπά, γιατί το Χατζηπαναγγελί το λένε τότε Νου Ρέγκεφ και δεν το λένε Μεταξόπουλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, φίλε. Γιατί δεν το λένε Μεταξόπουλο. Βλέπω Γερμανούς ποδοσφαιριστάς να βάζουν γκολ και να λένε Βάμος. Έχει να μας δώσει ρεπορτάζ η επόμενη εκπομπή. Έχει μηνύματα. Μην το σκοτώσουμε. Πούντα, γρήγορα. Άστα, τα έχω δει. Μην κάνεις, μην πειράζει. Γρήγορα, Μάριε. Δώσε λίγο. Έχουμε ραντεβού για τζίλο μετά. Χαμός γίνεται. Πάω 24 έρχεται.
Πού είμαστε τώρα? Εσύ όπου τα έβαλες. Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ. Ο γιος της Βίξης. Το είπαμε αυτό. Α, το είπαμε. Φύγαμε. Ναι. Φύγαμε. Λοιπόν, θα μας πάει σε εδώ. Έχεις 70 μηνύματα σήμερα, τι έκανες. Λοιπόν, κάνω έκκληση, Γιώργος Σαββίδη, εισιτήριο, ναι. Ελένη, καλημέρα, να είστε καλά. Ελεάνα, να είστε καλά. Πάοκ, Δημήτρης, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα τώρα μηνύματα. Ναι, χω, έλα. Γεια σου μικρέ, για πες μου, πιστεύεις στον Άι Βασίλη? Μα και βέβαια, πιστεύω πάρα πολύ. Και καλά κάνεις, γιατί είμαι πέρα για πέρα αληθινός. Πώς σε λένε? Κωστάκι. Είμαστε και συνονόματοι. Για φτάζει. Συγγνώμη, για αυτό το μήνυμα έχει καθυστερήσει στο ΠΑΟΚ 24. 5-23! Α, έλα να σ' αγκαλιάσω, ρε φίλε. Λέοντο στον κατατόροφο. Ο Στάδης για ΠΑΟΚ μπαίνει. Ναι. Γιάννα, καλημέρα, παιδες. Και το διαβάσαμε του Γεστάκη 7. Μπράβο. Το 164. Άντε, πάμε. Θεϊκό μήνυμα. Ποιος? Του 164 του ΠΑΟΚ. Το πρώτο καλό που άκουσα μετά από τόσα χρόνια. Είμαι άτυχος που γεννήθηκα στην Κατερίνη. Εντάξει. Υπάρχει τυχερός που γεννήθηκε στην Κατερίνη, ρε φίλε. Μόνο ο Κωστίκος ο Γιώργος, κανείς άλλος. Και ο Νίκος ο Καλαμπάκας. Λοιπόν, πάμε. Δώσε τα δύο δικά σου, πάω και είναι 5. Άρης, μπάσκετ. Και οι δύο, εντάξει. Οι δύο ή τρεις στείλατε και τρεις να είστε, κερδίζετε. Εντάξει. Ακόμη κι αν είσαι για τον Άρη 3. Ωραία. Για ΠΑΟΚ, 5 είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Για το θέατρο πλήρωσε. Το θέατρο και γιατί είχαμε τρελή συμμετοχή. Νικητές είναι οι Κυριάκος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μακέδος. Κυριάκος Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος Μακέδος, κατευθείαν πηγαίνετε εκεί. Να είστε λίγο πιο νωρίς, σήμερα είναι πρεμιέρα, 9 η ώρα θέατρο Αυλαία. Έτσι. Να πούμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί σήμερα έχουμε κάνει 73 μηνύματα χωρίς τους διαγωνισμούς. Είναι σημαντικό. Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Είναι σημαντικό. Να είναι και δείχνει και τη δυναμική της εκπομπής. Εντάξει. Γιατί έχει 73 μηνύματα εδώ. Άλλα τόσο στο Facebook, άλλα τόσο στο Instagram. Χάμος μιλά. Δείχνει τη δυναμική της εκπομπής. Πάω και είμαστε. Και αν αυτό και αν σας παίρνουν από τη Focus, ναι. Να το λέτε ότι ακούτε την εκπομπή. Και να το λέτε, λέτε. Και η Focus που θα το λέτε να το λέει κι αυτή, να το γράφει στα αποτελέσματα. Έτσι, και να ασχολείστε λίγο πιο πολύ με τα θέματα που βάζουμε. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό τα βάζουμε κωδικοποιημένα, γιατί είναι θέματα. Άλλα τρία είχα για σήμερα. Τα αφήνω για αύριο, αρκεί το ένα να μην καεί. Για το ένα παίζει με κάτι που μπορεί να γίνει τη σημερινή ημέρα. Αρκεί να πάμε έτσι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με το πανέμορφο αυτό το τραγούδι. Πανέμορφο, πραγματικά δεν έχω λόγια. Pogs και Kirsty McCall. Kirsty δεν είναι, Χρήστο ή Kirsty. Kirsty. Kirsty McCall, αγαπημένη, έτσι. Αυτές τις μέρες. Α, λοιπόν, αύριο μεθαύριο προσκλήσεις για τα live στο 8ball. Έχει λαϊβάρες, έτσι. Night Stalker, Old School Rednecks, έχει διάφορα. Θα είμαστε εκεί ο Τρόικα, οκ. Okay. Λοιπόν, από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη Τετάρτη.